Καλωσορίζω εκ μέρους του Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στην όμορφη συζήτησή μας με θέμα culinary diplomacy, η γαστρονομία και η εξωτερική πολιτική. Είναι μια εκδήλωση, μια συζήτηση που αποτελεί τον έκτο κύκλο σε μια σειρά συζητήσεων ευρύτερη, η οποία κυκλοφορείται «Η νέα να στοχάζονται την Ελλάδα». Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας έχει ως σκοπό να προάγει τον ελληνικό πολιτισμό, να τον προωθεί με νέους όρους, να ανοίγει νέους ορίζοντες και διάλογο ανάμεσα σε λαούς, σε χώρες και πολιτισμούς, να προωθεί τα ελληνικά πολιτιστικά αγαθά κατά τρόπο που να γίνονται, να καθίστανται διαπολιτισμικοί μεσολαβητές και επίσης να προωθεί και να μεγαλώνει την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Στην εκδήλωσή μας έχουμε τη χαρά να έχουμε δύο εξαιρετικούς ομιλητές, δύο εξαιρετικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας, την κυρία Ντίνα Νικολάου και τον κύριο Ηλία Μαμαλάκη. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκω λίγο περιττό να σας πω βιογραφικά στοιχεία και για τους δυο τους. Τους γνωρίζετε πολύ καλά, έχετε παρακολουθήσει εκπομπές τους στην τηλεόραση, έχετε μάθει για το έργο τους γενικότερα, αλλά θα ήθελα να εστιάσω σε μερικά βασικά σημεία της μέχρι τώρα πορείας τους. Η κυρία Ντίνα Νικολάου, αρχικά, έχει σπουδάσει marketing και οικονομικά, αλλά πολύ γρήγορα την κέρδισε η αγάπη της για τη γαστρονομία. Έτσι λοιπόν ακολούθησε στη Γαλλία σπουδές μαγειρικής και γαστρονομίας και συνδέθηκε πάρα πολύ έντονα με την πόλη του Παρισιού, όπου διατηρεί μέχρι και σήμερα το ξακουστό εστιατόριό της σε Βιεβάν, το οποίο το 2017 διακρίθηκε και ως το καλύτερο εστιατόριο ξένης κουζίνας στο Παρίσι. Παράλληλα, διατηρεί και δύο catering στη Γαλλία, τα οποία προωθούν τα ελληνικά προϊόντα και μαθαίνουν στους Γάλλους τι σημαίνει ελληνική γαστρονομία, το Evievan Traiteur και το Evievan Mezé, τα οποία ουσιαστικά διαμορφώνουν ένα επίπεδο προώθησης του ελληνικού φαγητού σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο προώθησης του ελληνικού φαγητού. Όπως γνωρίζετε, έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, έχει συμμετάσχει στον πρωινό καφέ του Αντένα, έχει συμμετάσχει στους νηστικούς πράκτορες και στην κουζίνα με την Τίνα στο Star, ενώ παράλληλα έχει κάνει και εκπομπή στην γαλλική τηλεόραση, στο κανάλι Cuisine TV, με τίτλο «Ma Cuisine Grec». Έχει αρθρογραφήσει σε πολλά περιοδικά, έχει αρθρογραφήσει επί 8 συνεπτά έτη στο ένθετο περιοδικό Γαστρονόμος που δίνεται με την εφημερίδα Καθημερινή, ενώ επίσης έχει δημιουργήσει και το περιοδικό Γαστρονομίας Olive, το οποίο δίνεται με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Παράλληλα έχει διδάξει για αρκετά χρόνια σε σχολές μαγειρικής στην Ελλάδα και στη Γαλλία, ενώ το επαγγελματικό βιβλίο μαγειρικής της με τίτλο Chef Dev έχει βραβευτεί ως το καλύτερο ελληνικό επαγγελματικό βιβλίο μαγειρικής. Παράλληλα, αυτή την περίοδο έχει κυκλοφορήσει και το νέο της βιβλίο στη Γαλλία από τον διάσημο εκδοτικό οίκο Ασέτ, με τίτλο «Grèce, la cuisine authentique», το οποίο προωθεί την ελληνική κουζίνα και προσπαθεί να καταδείξει στους Γάλλους το μεγαλείο της, την ομορφιά της και να τους προσκαλεί να την εξερευνήσουν. Από την άλλη, ο κύριος Ηλίας Μαμαλάκης έχει σπουδάσει επίσης οικονομικά, ξεκίνησε από όλη την καριέρα του, πριν τον κερδίσει μαγειρική. Έχει εργαστεί πολλά χρόνια ως υψηλό βαθμό στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες, μέχρι που αποφάσισε να ακολουθήσει τη δική του πορεία και να γίνει ο υπέροχος αυτός σεφ και μάγειρας που όλοι γνωρίζουμε. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, έχει κυκλοφορήσει ένα CD με τίτλο «Συνταγές και παραμύθια», ενώ το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Η Μύρτης και οι Συνταγές», «Η Μύρτης και η Μελόπιτα», συγγνώμη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός και είναι ένα παιδικό παραμύθι με αναφορές στην αρχαία ελληνική κουζίνα. Έχει και αυτό συνεργαστεί με πάρα πολλά περιοδικά και εφημερίδες. Έχει συνεργαστεί με το Μενού, το ΕΛ, τον Τηλεθεατή, την Κυριακάτικη και Ελευθερωτική και άλλα. Είχε εκπομπή στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 με τίτλο «Ηλίας και το μαγικό ραβδί του», ενώ έγινε και ιδιαίτερα γνωστό στον πλατή κοινό από τις εκπομπές του στο Μέγκα, τις διάσημες και πολυβραβευμένες, Μπουκιά και Συγχώριο και στην κουζίνα Ολοταχώς. Επίσης, μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της μέχρι τώρα πορείας του ήταν η σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ για την ΕΡΤ3 που αφορούσαν τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Τέλος, διατηρεί και αυτός την διάσημη εταιρεία catering με τίτλο «Μπουκιά και Συγχώριο», μέσω της οποίας προωθεί τα ελληνικά προϊόντα, προωθεί τα ελληνικά τυριά, την αρχαία ελληνική κουζίνα και τη μεσογειακή διατροφή.
Αυτά τα λίγα από εμένα, να μην σας κουράσω. Να μπούμε στην ουσία της συζήτησης, γιατί αυτά είναι λίγο πολύ βαρετά και διαδικαστικά. Θα δώσω τον λόγο στη Διευθύντρια του Ινστιτούτου μας, την κυρία Ρέα Πολίτη, για να ξεκινήσει η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αντώνη Παπαδόπουλο. Είναι ένας νέος επιστήμονας και ανήκει στο δυναμικό των ασκούμενων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας. Σας καλησπερίζω με τη σειρά μου. Είναι μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο εκλεκτούς πρεσβευτές του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού. Στη σημερινή μας συζήτηση θα εξετάσουμε την διπλωματία της γαστρονομίας ως ένα εργαλείο του nation branding και της δημόσιας διπλωματίας. Ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η γαστρονομία στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών σχέσεων. Προτού ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα μου επιτρέψετε να θέσω το πλαίσιο διαλόγου της συζήτησης και να αποσαφηνίσω κάποιους όρους και για τη δική σας θεωρητική διευκόλυνση. Ως nation branding εννοούμε την υιοθέτηση κατάλληλων δράσεων, πολιτικών, συμβολικών κινήσεων που έχουν στόχο την βελτίωση ή ενίσχυση της φήμης μιας χώρας. Ως culinary diplomacy εννοούμε το είδος εκείνο της πολιτιστικής διπλωματίας, όπου η προώθηση της εθνικής... Με συγχωρείτε. Ναι. Θα επαναλάβω, ως culinary diplomacy εννοούμε το είδος εκείνο της πολιτιστικής διπλωματίας, όπου η προώθηση της εθνικής μαγειρικής κουλτούρας αποτελεί ένα εργαλείο για να βελτιωθεί η δημόσια διπλωματία. Και τέλος, ως gastro diplomacy εννοούμε τις δράσεις της δημόσιας διπλωματίας, όπου με επίκεντρο τη γαστρονομία στοχεύει στη βελτίωση της εθνικής ετικέτας. Δηλαδή, η διπλωματία της γαστρονομίας είναι μία ολότητα που περικλεί την εθνική κουλτούρα μαγειρικής και παράδοσης. Εδώ να πούμε ότι δεν πρέπει να συγχαίεται με τις δημόσιες καμπάνιες προώθησης εθνικών προϊόντων. Για παράδειγμα, η παρουσία ελληνικών τυριών σε μία διεθνή έκθεση δεν αποτελεί κίνηση διπλωματίας της γαστρονομίας. Και ένας τελευταίος όρος που πιθανόν να συναντήσετε είναι το food diplomacy, που αναφέρεται στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε φαγητό για την ανακούφιση ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές κρίσης ή σε καταστροφές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και θα ξεκινήσω. Μην τρομάζετε, είναι λίγες ερωτήσεις, απλά με διευκολύνει το Α3. Θα ξεκινήσω. Έχω πολλές. Καλύτερα, Ηλία, έτσι, καλύτερα. Κυρία Πολίτη, τα μικρόφωνά σας για να μπορούμε να... Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, είναι καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Ωραία. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Μαμαλάκη. Ο ευκολότερος δρόμος για να κερδίσει κανείς την καρδιά των ανθρώπων περνάει από το στομάχι. Στη διπλωματία της γαστρονομίας είναι διακριτό ότι δεν είναι δυνατόν να κερδίσει ένας παραδοσιακός διπλωμάτης την καρδιά και το μυαλό των ανθρώπων με τη λογική πληροφόρηση, αλλά με έμεσους συναισθηματικούς δεσμούς. Το φαγητό απευθύνεται στις αισθήσεις. Μπορεί να είναι επιδραστικότερο σε σχέση με έναν ψυχρό στρατηγικό σχεδιασμό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο πριν. Αυτή τη διάρκεια κάνουμε πρεσβείες. Οι πρεσβείες λοιπόν έχουν έναν επικεφαλή που είναι πρέσβης. Ο πρέσβης λοιπόν παίρνει εντολές από το κράτος που εκπροσωπεί να τις διαβιβάσει ή να συζητήσει διάφορα θέματα. Άλλες εντολές παίρνει, άλλα σκέφτεται, άλλα λέει και άλλα κάνει. Αυτό είναι η διπλωματία. Όσο είναι κακό για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους, τόσο πολύ καλό είναι για την διπλωματία. Μπορεί να πει πολύ κακά πράγματα με τόσο ευγενή τρόπο και με τόσο
περιφερειακό λόγο, ούτως ώστε να μην δημιουργήσει περαιτέρω πρόβλημα σε ένα πρόβλημα που είναι ανάμεσα σε δύο κράτη. Είναι γεγονός ότι όταν κάποιος φάει, χαλαρώνει. Δηλαδή οι δείκτες υγείας του σώματος, το ζάχαρο ανεβαίνει, ανεβαίνει η χοληστερίνη, ανεβαίνει το ουρικό οξύ, αυτά όλα φέρνουν μια χαλαρότητα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι χαλαρός, είναι δεκτικός μηνυμάτων, δύσκολων, που γίνονται πιο ευχόνευτα και πιο ευστόμαχα. Άρα λοιπόν η πρόσκληση σε γεύμα για να λυθεί ένα πρόβλημα διακρατικό είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Θα έλεγα μάλιστα ότι συνηθιζόταν πριν από το 2011, που η Ελλάδα είχε κάποια χρήματα να ξοδέψει για να το κάνει αυτό. Αντίθετα, επειδή έχουν συνεργαστεί με πάρα πολλές πρεσβείες, βρίσκονται σε παινία αυτή τη στιγμή και τα τραπέζια είναι πολύ λίγα και περιορισμένα. Είναι όμως ένα εργαλείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αστρονομία της διπλωματίας περιορίζεται μόνο στις πρεσβείες. Είναι οι υποδοχές αρχηγών κρατών εδώ στην Ελλάδα, είναι αποστολές δικές μας αρχηγού κράτους προς άλλα κράτη, τα οποία πάντοτε συνδυάζονται με κάποιο τραπέζι το οποίο πρέπει να είναι με ειδικές προδιαγραφές και δημιουργούνται διάφορες απορίες. Όταν έρχεται ένας αρχηγός κράτους στην Ελλάδα, τι πρέπει να του ταΐσεις για να τον ευχαριστήσεις? Τη δική μας την τροφή. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι αυτό επιβάλλεται. Όμως υπάρχουν αρχηγοί κρατών οι οποίοι δεν το δέχονται αυτό. Φέρνουν μαζί τους μαγείρους, φέρνουν μαζί τους χημικούς, φέρνουν γιατρούς, μπαίνουν στις κουζίνες, μπαίνει το FBI, μπαίνει η CIA, εξετάζει όλες τις γωνίες, κάνουν χημικές αναλύσεις πρώτες ύλες, επιβλέπουν το μαγείρεμα και τρώνει ο πρόεδρος του ξένου κράτους ακριβώς αυτό το οποίο είναι ελεγμένο και είναι και με τα γούστα του. Γι' αυτό έγινε και μεγάλη παρεξήγηση όταν ήρθε ο Ομπάμα εδώ και του κάναμε ένα τραπέζι το οποίο ήταν άλλες μάνες κουκουνάδες. Από την άλλη, θα σας πω το εξής, ότι η προσωπική μου εμπειρία είναι πριν μερικά χρόνια, όταν υπουργός εξωτερικών ήταν η κυρία Μπακογιάννη, έκανε τη σύναξη των υπουργών εξωτερικών της Ευρώπης στη Γέρκυρα. Με φώναξε λοιπόν να στήσω το μενού. Εκεί δεν είχαμε περιορισμό. Η Μπακογιάννη ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια σούδινα πρωτοβουλίες. Κάναμε ένα μενού που βασιζόταν 100% σε ελληνικά προϊόντα. Είχα έναν εξαιρετικό συνεργάτη που ήταν ο executive chef εκεί στο το τραπέζι, έγινε στο Αχίλιο. Ήταν 42, παρόλο που τα κράτη της Ευρώπης δεν είναι 42, γιατί είχαν έρθει πάρα πολύ από τη Μέση Ανατολή. Ως παρατηρητές ή ως φίλοι, ας το πούμε αυτό. Το φαγητό ήταν ακρεφνώς ελληνικό και μείναν εξαιρετικά ευχαριστημένοι, αλλά η σοβαρή συζήτηση δεν έγινε στο τραπέζι. Έγινε μετά το τραπέζι, όταν είχε έρθει μια χαλαρότητα, ας πούμε. Σε πρώτη δόση αυτά. Ωραιότατα η ιδιωματική σας εμπειρία. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στη συνέχεια να μας εξιστορήσετε ανάλογο τύπου ιστορίες. Λοιπόν, κυρία Νικολάου, ο συνδυασμός φαγητού και διπλωματίας. Η χρήση της εθνικής κουζίνας ως ένα εργαλείο αλληλοκατανόησης των ανθρώπων, βελτίωση σχέσεων, αλληλεπίδρασης. Πώς επικοινωνεί κανείς την κουλτούρα, την ιστορία, την κληρονομιά μέσα από το φαγητό? Λοιπόν, η γαστρονομία είναι πολιτισμός. Αυτό είναι σίγουρο, είμαστε όλοι σύμφωνοι πάνω σε αυτό και πάνω σε αυτό μπορεί να στηριχτεί πραγματικά η γαστρονομική διπλωματία. Το ότι προσπαθείς να επικοινωνήσεις την εθνική γαστρονομική ταυτότητα προς τα έξω, η εξωστρέφεια δηλαδή που πρέπει να έχει, αυτό έχει πραγματικά να κάνει με τη στρατηγική που θα έχουμε αποφασίσει να έχουμε μια συγκεκριμένη δεκαετία. Τώρα, ας πούμε, όλοι έχουμε κατανοήσει ότι ο γαστρονομικός τουρισμός είναι ένα πεδίο του τουρισμού το οποίο όχι μόνο μας ενδιαφέρει, όχι μόνο είμαστε ικανοί να είμαστε σε πολύ καλή θέση και να είναι η Ελλάδα γαστρονομικός προορισμός, αλλά έχουμε αρχίσει και κάνουμε δράσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι κατανοήσαμε πως η εθνική κουζίνα είναι αυτή που έχει να κάνει με το μικροκλίμα, έχει να κάνει με τα ιδιαίτερα προϊόντα, με τις τοπικές κουζίνες και είναι αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο που θέλουμε να επικοινωνήσουμε.
ο γαστρονομικός τουρισμός και η κατανόηση αυτού τα τελευταία χρόνια μας έχει δώσει πραγματικά μια άλλη δυνατότητα και μια άλλη προοπτική. Θεωρώ λοιπόν ότι η εθνική κουζίνα, όταν μπορεί να προωθηθεί και να επικοινωνηθεί με στρατηγική και σχέδιο, μπορεί να μας φέρει πολύ κοντά στο γαστρονομικό τουρισμό. Απλά, επειδή όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν συντονισμένα, είτε από προσπάθειες κρατικές, αλλά και ιδιωτικές, χωρίς το ένα να αποκλείει το άλλο, θέλει στρατηγική και σχέδιο. Πιστεύω ότι όλα μπορούν να γίνουν όταν κατανοήσουμε την αναγκαιότητά τους. Θα έχουμε και στη συνέχεια ερωτήσεις στην αντίστοιχη ενότητα για την προστιθέμενη αξία της γαστρονομίας στον τουρισμό, αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας μας. Να συνεχίσω με τον κύριο Μαμαλάκη. Έχετε ταξιδέψει σε 63 χώρες. Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο. Πώς αντιλαμβάνεστε το πολιτιστικό αποτύπωμα μιας εθνικής κουζίνας? Θεωρείτε είναι η πρώτη ύλη, ο χειρισμός της, είναι τα σκεύη όσον αφορά την αισθητική, τη χρηστικότητα, είναι ο τρόπος φιλοξενίας, όλα αυτά μαζί? Εγώ προσωπικά όταν πηγαίνω σε μια χώρα, όσο εξωτική και να είναι, επιμένω να δοκιμάσω την κουζίνα της χώρας. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα σας πω όμως μια εμπειρία. Μια φορά ήμουνα με ένα γκρουπ από εμπόρους οι οποίοι εμπορεύονταν ηλεκτρικά σκεύη. Μεγάλα μαγαζιά, πολυμάγαζα και τέτοια. Και έχουμε πάει στην Ταϊλάνδη. Κατεβαίνουμε για πρωινό την πρώτη μέρα, να το ριζάκι το μπασμάτι, να κάτι φιδέδες, να κάτι σούπες ταϊλανδέζικες κτλ. Οπότε βλέπω σε μια στιγμή και γίνεται μια μικρή συνωμοσία. Και έρχονται στον άνθρωπο που μας συνόδευε και του λένε: ξέρετε κάτι, πρέπει να πείτε να μας κάνουν καμιά μακαρονάδα, καμιά φρυζολίτσα, γιατί δεν μπορούμε να τα φάμε αυτά τα πράγματα. Εμείς προσωπικά, σαν λαός, είμαστε πολύ συντηρητικοί στις ξένες γεύσεις. Αλλά από την άλλη μεριά, η γεύση η ελληνική, όπου κι αν έχει πάει και έχει γίνει με ένα σωστό τρόπο, έχει τύχει μια πολύ μεγάλη αποδοχή. Αυτό το μεσογειακό κύμα, αυτή η άβρα της Μεσογείου που βασίζεται στο ελαιόλαδο, στην ντομάτα, το σκόρδο, το κρεμμύδι, τα ζυμαρικά, το ψωμάκι, το λίγο κρέας, το ψάρι, και δίνει μια γεύση η οποία είναι αποδεκτή από τις χώρες από Ανατολής μέχρι τις Δυτικές Πολιτείες της Αμερικής. Δεν εκπροσωπείται πάντοτε από επιχειρηματίες του εξωτερικού που δίνουν τη σωστή εικόνα, αν και υπάρχουν και πολλά μαγαζιά που δίνουν τη σωστή εικόνα, αλλά το ελληνικό φαγητό μπορεί να γίνει εργαλείο εξαγωγών, διπλωματίας και εμπορίου. Δεν έχει πετύχει ακόμα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κράτη στην Ευρώπη που βοηθάνε την εξαγωγή της τροφής. Εμείς, είτε γιατί δεν μας περισσεύουν λεπτά, είτε γιατί το θεωρήσαμε αδιάφορο, δεν κάναμε ποτέ τίποτα. Ναι, θα το πούμε και στη συνέχεια όλο αυτό και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Σας ευχαριστώ. Να δούμε, κυρία Νικολάου, τη σχέση της γαστρονομίας και του τρόπου ζωής ενός λαού. Ο κλητευτής προσκαλεί ανθρώπους. Αυτό παραπέμπει σε αποδοχή φιλοξενίας, αλλά και περιποίησης. Η καθήμενη σε ένα τραπέζι είναι το πεδίο άσκησης της διπλωματίας της γαστρονομίας. Να σας πω λίγο τα λόγια του Waiters, είναι ένας καθηγητής διεθνών σχέσεων που έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο. Λέει λοιπόν, ο τρόπος που οι άνθρωποι τρώνε καθορίζει και τον τρόπο που σκέπτονται. Τρώγοντας fast food σημαίνει ότι σκέπτονται τις αξίες ως γρήγορες, φτηνές, αναλώσιμες. Και ισχύει το ίδιο για τη μουσική, την τέχνη, την αγάπη. Αυτό λοιπόν συμβαίνει με την Αμερική. Είναι το πιρούνι η καινούργια εθνική σημαία? Είναι το πιρούνι η καινούργια εθνική σημαία και μάλιστα δεν είναι και τόσο καινούριο αυτό. Νομίζω ότι πάντα, άμα κοιτάξουμε λίγο την ιστορία της γαστρονομίας σε διάφορα κράτη και σε διάφορους πολιτισμούς, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι το επίπεδο και η σχέση που είχαν με την τροφή, τη διατροφή, αλλά και ό,τι έχει να κάνει γύρω από το τραπέζι,
έρχεται να σηματοδοτήσει και την σχέση τους με τον πολιτισμό. Και για να πω και ένα παράδειγμα έτσι που είναι πολύ πιο απτό και πολύ καθημερινό. Εγώ φτάνω στο Παρίσι για να κάνω σπουδές μεταπτυχιακά, στα οικονομικά και είμαι 22 χρονών. Έχω περάσει, είμαι γόνος μιας οικογένειας από την επαρχία, κάνω τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη, έχω μάθει και αγαπώ τις αξίες της πραγματικής του φαγητού, γιατί τα παιδιά της επαρχίας έχουν την τύχη να μεγαλώσουν μέσα στην πρώτη ύλη, οπότε μπορούσα πολύ εύκολα να καταλάβω τι σημαίνει μια ντομάτα αυγουστιάτικη και γιατί διαφέρει από μια ντομάτα που τρώμε το Δεκέμβρη. Αυτό είναι ο πλούτος των παιδιών της επαρχίας. Φεύγω λοιπόν και βρίσκομαι στο Παρίσι. Η σχέση με το φαγητό είναι η σχέση αυτή της ενέργειας, της διατροφής, της τροφής. Και βρίσκομαι ξαφνικά σε ένα περιβάλλον όπου το φαγητό έρχεται και στολίζεται. Το φαγητό έρχεται και έχει στάδια. Δηλαδή, η σχέση των Ελλήνων με το φαγητό είναι η μοιρασιά. Αυτό είναι απόλυτο. Ακόμη και όταν είσαι καλεσμένος σε ένα τραπέζι, υπάρχει, και έχει ο καθένας το πιάτο του, υπάρχει μια κοινή σαλάτα. Κανείς δεν το παρεξηγεί. Θυμάμαι λοιπόν καλεσμένη η πρώτη χρονιά στο Παρίσι σε ένα σπίτι αστικό, παριζιάνικο, καλεσμένη για φαγητό από Παριζιάνους, που ο καθένας έχει το πιάτο του, τη δικιά του μερίδα και δεν διανοείται ακόμη και σε ένα σπιτικό περιβάλλον να δοκιμάσει ο ένας από το σπίτι του, από το τραπέζι, από το πιάτο του άλλου. Αμέσως, αν και 22 χρονών, κατάλαβα, δηλαδή παίρνεις το στίγμα. Λες, εδώ είναι άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Και σαφώς 22 χρονών είσαι πολύ μεγάλος, το καταλάβεις. Αλλά το καταλαβαίνεις και όταν είσαι 5 χρονών. Άρα λοιπόν, ο τρόπος που μοιράζεσαι το φαγητό, ο τρόπος που σερβίρεις το φαγητό, ο τρόπος που γεύεσαι, ακόμη και ο τρόπος που παίρνεις τις ανάσες σου για να κοιτάξεις τον άλλον απέναντι και να συνομιλήσεις κατά τη διάρκεια του φαγητού, έχει να κάνει με την συγκεκριμένη κουλτούρα μιας χώρας. Σωστά. Να συμπληρώσω. Φέως. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που στο λεξιλόγιο μας έχουμε τη φράση «Έλα να σου κάνω το τραπέζι». Ούτε άλλο δεν υπάρχει σε καμιά άλλη γλώσσα. Όσον αφορά αυτό που είπατε, που τα είπε ο κύριος καθηγητής για το fast food, δεν είναι τόσο απόλυτα τα πράγματα. Απολαμβάνουμε και ένα fast food, όχι κάθε μέρα, αλλά είναι ωραίο και το Burger και η Coca-Cola τη στιγμή που πρέπει. Τη στιγμή που είσαι στην Εθνική Οδό και έχει κάνει 300 χιλιόμετρα και πεινάς, είναι ό,τι πρέπει ένα Burger και μια Coca-Cola. Βέβαια, για μια στιγμή απόλαυση δεν το συζητούμε, δεν μπορούμε να είμαστε εκεί από στιγμή. Δεν είναι και τόσο κακό όσο ακούγεται. Σωστά, σωστά. Απλά αναφέρθηκε, φαντάζομαι, στην γενικότερη φιλοσοφική θεώρηση ενός έθνους. Αυτό. Μιας και έδωσα το παράδειγμα της Αμερικής, λίγο να μείνω, να σας δώσω μία εικόνα. Οι Ελληνίδες στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα. Το ελληνικό φαγητό ως στοιχείο της πολιτισμικής κουλτούρας των Ελλήνων είχε συνεισφορά στην εδραίωση των ελληνικών κοινοτήτων στην Αμερική. Εγώ είχα μία πολύ πρόσφατη εμπειρία. Καταρχήν, στη Νέα Υόρκη το καθημερινό φαγητό είναι βρώμα. Βρώμα, όταν σας λέω βρώμα, από την πίτσα, τον μπέρκερ και κάτι σαν πριζόλες που ψήνουν, είναι για πέταμα. Το μόνο που άξιζε ήταν τα φρούτα, οι φρουτοσαλάτες. Έχουν ωραία φρούτα, τα κρυώνουν στο ψυγείο, ήταν πολύ καλά. Πήγα και στην Αστόρια, όπου είναι μια ιστορία η οποία είναι απίστευτη. Είναι σαν να είσαι σε κάποια γειτονιά της Αθήνας, ακόμα και το ταξί γράφουν Ελλάς από πάνω. Βρήκα ένα σούπερ μάρκετ, το Τουτάνα, ο οποίος έχει 4.000 οδηγούς όλη την Ελλάδα. 4 είδη φέτας, μπισκότα από τον Παπαδόπουλο, από εκείνον, από τον άλλο. Και έχει και ένα section που μαγειρεύει τη φαγητά και τα κάνει delivery στη γειτονιά. Οι Έλληνες δεν ενωθήκανε από την αρχή με τον ευρύτερο πληθυσμό της Αμερικής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήγανε ξέροντας ελληνικά, έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμα ξέρουν μόνο ελληνικά. Μαγειρεύουν ελληνικά, ταΐζουν τα παιδιά τους βέβαια βγαίνουν από το σπίτι, ενσωματώνονται πολύ πιο εύκολα.
Δεν νομίζω ότι το ελληνικό φαγητό στην Αμερική ιδιαίτερα έπαιξε κανένα σπουδαίο ρόλο όσον αφορά την ενσωμάτωση των ελληνικών κοινοτήτων στο ευρύτερο κοινό. Και δεν υπάρχουν καλά ελληνικά μαγαζιά στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν 2-3 ψαράδικα, τα οποία νομίζω ότι ένα συγκεκριμένο που ξέρω πουλάει το λαβράκι και την τσιπούρα ιδιοτροφείου 60 δολάρια και αγοράζει 1,5. Εντάξει, τώρα τελευταία όμως έχουμε γίνει αρκετά εστιατόρια τα οποία από Έλληνες νέους σεφ, οι οποίοι είναι και δεύτερης γενιάς μάλιστα. Εγώ έφαγα το Ψηλάκι τώρα που είχα πάει, ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά ο Ψηλάκης είναι ξεχωριστός. Γίνεται πάντως προσπάθεια, καλό είναι και αυτό. Έχει... Ναι. Γιατί το βλέπω και στη Γαλλία, γι' αυτό το λέω. Φαινόμενο που μας... Είναι καλό. Γίνεται. Όχι, είναι καλό. Πρέπει να υπάρχουν καλά ελληνικά εστιατόρια στο εξωτερικό, γιατί από εκεί θα αρχίσουν όλα. Είναι όλα ψαροταβέρνες. Στην Αμερική, ναι. Όλα ψαροταβέρνες. Ξεκινώντας από το Μήλο, πηγαίνοντας στο Μύθο, πηγαίνοντας στην Άδρα, όλοι αυτοί είναι κυρίως ψαροταβέρνες. Ένας επιχειρηματίας της εστίασης στην Αμερική μου έλεγε ότι αναγκάζονται να το κάνουν, γιατί οι Αμερικάνοι έχουν ταυτίσει την ελληνική κουζίνα με τα θαλασσινά και το ψάρι. Ποτέ δεν παίρνουν κρέας όταν κάνουμε. Πιθανόν να ακολουθούνται αυτές οι τάσεις και να είναι αναγκασμένοι και οι επιχειρηματίες να ακολουθήσουν λίγο. Προφανώς, για να συμβαίνει. Θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Η μόνη πόλη που υπήρχε πολυπολιτισμική στο φαγητό χρόνια πριν είναι η Κωνσταντινούπολη. Αυτό το φαγητό το οποίο λέμε ότι είναι πολύτιμο κτλ. Είναι ένα αποτέλεσμα μιας όσμωσης Αρμενίων, Εβραίων, Ιταλών, Ελλήνων, Μουσουλμάνων και ούτω καθεξής. Ανταλλάσσανε πολιτισμό στη κουζίνα πάρα πολύ δυνατά. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής κουζίνας. Αλλά αλλού δεν το έχουμε δει. Ωραία, θα το πούμε και για τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες και τη γαστρονομία. Κυρία Νικολάου, η πολιτιστική κληρονομιά της γαστρονομίας είναι οι παραδόσεις, οι πρακτικές, το τελετουργικό προετοιμασίας του φαγητού πηγαίνει προφορικά από τη γιαγιά στην κόρη, στην εγγονή. Άρα, καταρχήν, ο ρόλος ενός γαστροδιπλωμάτη είναι να διαφυλάξει και να προάγει σε εθνικό επίπεδο πρώτα αυτή την πολιτιστική κληρονομιά και έπειτα να την επικοινωνήσει στο εξωτερικό. Σαφώς και αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί από γενιά σε γενιά. Τώρα το θέμα είναι πώς μπορεί να γίνει κατανοητό με όλη την αλήθεια του σε μια ξένη χώρα. Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα σιγά-σιγά. Γιατί εμείς έχουμε βιώσει κάτι τέτοιο, εγώ και η αδερφή μου η Μαρία, βρεθήκαμε εκεί 22 χρονών, που έχουμε αποκτήσει από τους γονείς, από τη γιαγιά, από τον παππού, από όλους αυτούς, τι σημαίνει γαστρονομική παράδοση. Ξέρουμε πολύ καλά. Μεγαλώσαμε σε μια οικογένεια που όλοι μαγειρεύουν και που μάλιστα το φαγητό έπαιζε ένα πρωταρχικό ρόλο. Και βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα. Και όχι απλά βρίσκεσαι, πρέπει εκεί, δηλαδή η απόφασή μας ήταν να κάνουμε ένα εστιατόριο ελληνικής κουζίνας, το οποίο να μοιάζει και να μπορέσει να τους δώσει να καταλάβουν τι σημαίνει ελληνική κουζίνα και όχι την τουριστική εκδοχή που ξέρανε. Άρα λοιπόν πρέπει όχι μόνο να επικοινωνήσεις την εθνική κουζίνα αλλά και την παράδοση της εθνικής κουζίνας. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιους τρόπους που να γίνει πιο εύκολο. Γιατί ωραία το λες, θεωρητικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα πας σε μια ξένη χώρα και θα τους δείξεις την ελληνική κουζίνα. Πώς το κάνεις όμως? Εμείς ανακαλύψαμε ότι δίνοντας έμφαση στις τοπικές ελληνικές κουζίνες, αυτόματα δείχναμε και τη διαφορετικότητα που ενδεχομένως είχαν όχι μόνο προς το πλαίσιο της τροφής, αλλά και προς την τελετουργία αυτής. Διαφορετικά αντιλαμβάνεται την τροφή ο κριτικός, η Κρήτη, και όσον αφορά την πρώτη ύλη, αλλά και στον τρόπο που την προσφέρει, στον τρόπο που κάνει τραπέζι και διαφορετικά στη Μακεδονία. Οπότε, θεωρώ για να γίνει εξαγώγημο και κατανοητό, πρέπει να ακουμπήσεις στις τοπικές κουζίνες και στα τοπικά προϊόντα, για να μπορέσεις να εξηγήσεις και τη διαφορετικότητα που μπορεί να έχει η τελετουργία σε κάθε εθνική κουζίνα.
Σωστά. Θα μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα, κύριε Μαμαλάκη. Έχω την αίσθηση... Πάντως, όλες οι γιαγιές και οι μαμάδες δεν μαγειρεύαν καλά. Πώς έλεγε η δικιά μας γιαγιά και η δικιά μας μαμά. Μερικές φορές μαγειρεύανε άθλια. Και θέλω να πω το εξής, ότι το θέμα του να είσαι καλός μάγειρας δεν έγινε ούτε στη γιαγιά, ούτε στην προγιαγιά. Έγινε σε σένα. Τα ερεθίσματα δεν παίζουν ρόλο, ωστόσο. Όταν η γιαγιά μου ήταν εφράτη στο σηκώτη τη, στι αιμορροίδε και τα λοιπά, έκανε κάτι καρομπούκια. Δεν τρεγόντουσαν. Η μάνα μου πάλι δεν ήταν μια μαγείρισα η οποία ήταν extraordinaire. Ήταν μια μαγείρισα που έθελε τα παιδιά τη. Ήξερε 20 συνταγές το χειμώνα και 20 το καλοκαίρι. Τέρμα. Τι έκανε καλά. Αλλά δεν ήταν εκείνη η μαγείρισα που κατέβαζε το ψυγείο από τα ράφια, να κάτω δεν έκανε ράνε. Άρα λοιπόν εγώ που με ενδιαφέρει και το παρακολουθούσα, είναι επειδή μου άρεσε εμένα και επειδή διάβασε και επειδή έκανα λάθη και επειδή όταν πρωτοπιέξαμε σαν μέλη σε αρκετά μικρή ηλικία πρέπει να χάρω σε αυτά κοινά δεύρη. Ναι, είναι την άφερε μου, τη μια μου και εγώ, όταν την άλλη θρόπιαζε και τα λοιπά. Όταν την πέτυχα όμως δεν την ξαναχάλασα ποτέ. Εντάξει, ασφαλώς και παίζει ρόλο και η προσωπική αναζήτηση του καθενός και πόσο πολύ κοντά μπορεί να είναι σε αυτό που λέμε ψωισμός. Κάθε χρόνο, καλή μου, βγαίνουν από τις σχολές 3.500 σεφάκια. Από αυτά θα επιβιώσουν τα 30. Όλοι οι υπόλοιποι θα καθαρίζουν κρεμμύδια και θα πλάθουν κεφτέδες. Γιατί δεν αγαπήσανε αυτό που κάνανε. Δηλαδή, μόνο αυτοί που θυσιάζονται μέσα σε μια κουζίνα πάνε λίγο παραπέρα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα αυτό που επισημαίνεται. Κανείς πρέπει να αγαπά πάρα πολύ και να έχει πάθος με αυτό που καταπιάνεται για να μπορέσει να πετύχει. Εντάξει, απλά είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλέον το επάγγελμα του μάγειρα. Που δεν φτάνει μόνο το πάθος, πρέπει να έχει και γνώση. Και τατουάζει ίσως. Εντάξει, αυτό εννοείται, δεν το συζητώ. Αλλά... Μην κοροϊδεύετε το θέμα του τατουάζ. Το καθένας από εμάς έχει μια προσωπικότητα και διαλέγει τι θα κάνει. Εγώ δεν έχω ούτε μια τελεία στίγμα στο σώμα μου. Όμως έχω φίλους που έχουν πολλά τατουάζ και τους εκτιμώ ιδιαίτερα. Δεν έχει σχέση σε αυτό. Πολύ καλή μαγείρη και πολύ καλή χαροπλάστε. Δηλαδή μην καταπιεζόμαστε. Δεν είναι μόνο το τατουάζ, εννοεί η κυρία Νικολάου. Άμα δεν έχει τατουάζ, δεν γίνεσαι σε αυτιά. Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Είναι λίγο μόδα όμως, Ηλία μου. Είναι λίγο. Μεγάλη μόδα, μεγάλη. Δηλαδή, σε όλους τους χώρους, τα νέα παιδιά, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τις ερωτήσεις σας σε λιγάκι, να προχωρήσουμε. Κύριε Μαμαλάκη, έλεγα λοιπόν ότι έχω την αίσθηση ότι η γαστρονομία ως χώρος συνδέεται σίγουρα με την παράδοση, τη λαογραφία, αλλά και με την ιστορία και την αρχαιολογία. Και εξηγώ το εξής, τα υλικά, αλλά και οι ρίζες των φαγητών, πολλές φορές παραπέμπουν σε πανάρχαιους εμπορικούς δρόμους. Κανείς όταν καταγράφει συνταγές, ουσιαστικά καταγράφει γαστρονομικό πολιτισμό. Αυτό δεν οριοθετείται απαραίτητα σε στενά γεωγραφικά όρια. Σας δίνω 2-3 παραδείγματα. Πώς η ισπανική κουζίνα έχει αραβικές καταβολές. Σε εμάς εδώ η κυρία Μαρία Καράμπελα, που έχει ερευνήσει την κουζίνα της Λακωνικής γης, βρήκε πρόσφατα και ανατρέχοντας σε ιστορικές παραδόσεις και στον Πλούταρχο, ότι ένα πιάτο, οι ομαθιές, παραπέμπουν άμεσα στο μέλανα ζωμό, οι ομαθιές. Στην Καλαβρία υπάρχει... Ομαθιές στην αρχαία Ελλάδα σε πολλά μέρη. Και στην Κρήτη. Και στην Κρήτη. Τέλος πάντων, αυτό είναι το συμπέρασμα του οδηπορικού της. Και ένα τελευταίο, στην Καλαβρία υπάρχει, στην κουζίνα δηλαδή, πολλά κατάλοιπα από την αρχαία Ελλάδα. Εσείς κάνατε τώρα μία εργασία και μία συνεργασία με τον κύριο Παπαγρηγοράκη, επ' αφορμή της ανάπλασης του προσώπου της Μύρτιδας. Να το δούμε λίγο έτσι το θέμα. Έτσι είναι. Στην Καλαβρία και στην Πούλια έχω κάνει 2 ντοκιμαντέρ. Μου μαγειρέψανε και μου μαγειρέψανε καθαρά ελληνικές συνταγές. Χόρτα με αρνί, ένα φρικασέ δηλαδή. Στην υπόλοιπη Ιταλία δεν το βρίσκεις γιατί δεν ξέρουν και το αυγολέμονο. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Η εξέλιξη της τροφής είναι πρώτα είναι ο άνθρωπος τροφοσυλλέκτης. Νύχια, δόντια, ψάχνει να βρει ρίζες, να σκοτώσει κανένα λαγό, κανένα πουλί και με τα δόντια του να το σκίσει, να το φάει. Έχουμε την πρώτη εξέλιξη, τη θα σέβει τη φωτιά. Αρχίζει λοιπόν να το ψήνει αυτό το πράγμα. Γίνεται πιο μαλακό, πιο έφεπτο κτλ. Μαντρώνει τα ζώα, φυτεύει σπόρους, δηλαδή τον ενδιαφέρει πάνω από όλα η τροφή του. Και είναι λογικό, έτσι. Το πρώτο μεγάλο επίτευγμα είναι ο πυλός. Κάνω χύτρα. Επομένως, πλέον βάζω νερό μέσα
και μαγειρεύω κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολλά πράγματα μαζί, όχι μόνο κρέας. Μετά έχει το χαλκός και στις Μυκήνες, στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Μουσείο του Ηρακλείου, θα δείτε μαγειρικά σκεύη, τα οποία είναι εξαιρετικής τέχνης και χρησιμότητος. Τρίφτες για το μήλο, λεμονοστίφτες, χωνιά, σουρωτήρια, έντεχνα, δηλαδή ζωγραφισμένα και πολύ ωραία. Τι συμβαίνει? Το μόνο που άλλαξε από την αρχαία Ελλάδα, από την αρχαία εποχή θα το πω, είναι η τεχνολογία και τα πράγματα που ήταν από την Αμερική. Όλα τα άλλα είναι ίδια. Η τεχνολογία μπήκε στην κουζίνα, εν μέρη την κατέστρεψε, εν μέρη την ανέβασε. Έχουμε μια κέντρα ταχύτητος, έχουμε ένα μίξερ, έχουμε ένα διάφορα μηχανάκια αυτά, τα οποία το κύριο λάθος είναι ότι καταστρέφουν τα οργανωτικά, αλλά βοηθούν πάρα πολύ την εργαζόμενη γυναίκα. Και τα συγχωρούμε για αυτόν τον λόγο. Από εκεί και πέρα, οι τροφές είναι ίδιες. Λάδι, ψωμάκι, αλεύρι, κατσικάκι, αρνάκι και ούτω καθεξής. Δεν έχω καμία διαφορά. Ήρθε η ντομάτα, ήρθε το καλαμπόκι, ήρθε το φασόλι από την Αμερική, η πατάτα, η οποία έσωσε και κάποιους πολιτισμούς στην Ευρώπη. Δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές. Δεν έχουμε βέβαια μεγάλη γνώση το πώς γινόταν η μαγειρική στην αρχαία Ελλάδα. Έχουμε πολύ λίγα στοιχεία από τις Κομμωδίες και από τον Αθήνεο, το οποίο ποτέ δεν αναφέρει την εκτέλεση της συνταγής, λέει μόνο τα υλικά. Αλλά αν είσαι τίμιος με τον εαυτό σου και θες να το αναπαραστήσεις, θα δεις τι δυνατότητες μαγειρικής έχει αυτά τα υλικά και πρέπει να τις κάνεις και με όλους τους τρόπους. Το κοτόπουλο μήμα, το κάναμε και συζήτηση για την Δίαν αυτό, έχει κοτόπουλο, έχει στάρι, έχει τυρί, έχει δυόσμο. Τι γινόταν τώρα? Το βάζαμε σε μια κατσαρόλα τα υλικά και το μαγειρεύαμε? Μπορεί. Μήπως το ξυλοκόβαμε και το κάναμε κεφτέ? Και αν το κάναμε κεφτέ, πώς το ψήναμε, στο λάδι ή στο νερό? Άρα λοιπόν, σηκώνουμε τα χέρια και τα πρέπει να τα σηκώσουμε με μεγάλο σεβασμό. Αλλά τα υλικά τα ξέρουμε. Στην πλημμύρη κάνουμε ακόμα σήμερα. Έτσι. Κοτοπουλάκια τρώμε. Η αρχαία Αθήνα είχε 70 ψωμιά. Είχε 70 διαφορετικά ψωμιά. Το κακό το ψωμί, αυτό το οποίο δεν το ήθελε κανένα, ήταν η ζέα. Η οποία έγινε τη μόδα και είπαμε, σωθήκαμε που βρήκαμε τη ζέα. Οι Αθηναίοι τη σύνολησαν. Κατακτήσανε όλη την παράκτηρα περιοχή του Ευξήνου Πόντου για να φέρουν το στάρι, το οποίο είναι το στάρι που τρώμε σήμερα. Το άσπρο. Εγώ που είμαι λιγάκι μεγαλύτερος από όλους σας εδώ πέρα μέσα, σας λέω ότι στα τέλη της δεκαετίας του 50 τρώγαμε ένα σύμμικτο, το λέγανε ψωμί, που ήταν όπως λέει και η διαφήμιση του Τζάμπου η πρόσφατη, σας κατώ. Και εκεί γύρω στο 62 επιτρέψανε το τύπου 70% το λευκό που έγινε επανάσταση. Όλοι πέσαμε στο λευκό. Το πολυτελείο. Καλαμπόκι. Το καλαμπόκι ήρθε αρκετά γρήγορα στην Ευρώπη και μας έσωσε και στην κατοχή. Και έτσι έχουμε και πολλά εδέσματα. Τυποπότα. Δηλαδή και πίτες διάφορες κτλ. Οι οποίες σώσανε κυρίως την επαρχία τους χρόνους της πείνας. Ωραία, να δούμε λίγο τις διεθνείς πρακτικές. Κυρία Νικολάου, Ταϊλάνδη, από το 2002 έχουν την εκστρατεία, την Global Thai, σαν σκοπό να αυξήσουν τον αριθμό των ταϊλανδέζικων εστιατορίων παγκοσμίως. Το κατάφεραν. Μέσα σε μία δεκαετία τα υπερδιπλασίασαν. Θα το πούμε. Και έκλεισε. Είχαν και σαν στόχο λοιπόν να βελτιώσουν και το προφίλ της χώρας τους ως γαστρονομικός προορισμός. Πάμε Σουηδία, Δανία, Νορβηγία. Οι σκανδιναβικές χώρες όλες. Οι σκανδιναβικές χώρες. Ήτανε περιφερειακά. Από το 2004 λοιπόν, μοριακές τεχνικές και άλλες μαγειρικές ευρεώνουν την σκανδιναβική γαστρονομία. Η Ιαπωνία οργανώνει σεμινάρια σε όλο τον κόσμο. Μαλαισία. Αυτές είναι καμπάνιες τώρα πληρωμένες, κυβερνητικές, από τα κράτη τους. Στοχεύει στο μουσουλμανικό κόσμο και στην Αμερική. Και στην Αμερική από το 2011 υπάρχει γαστρονομικός διπλωμάτης με χαρτοφυλάκιο που λειτουργεί επίσημα σε πρεσβείες. Τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, τι περιθώριο έχουμε, τι μπορεί να γίνει, που βρισκόμαστε? Και το Περού, βέβαια. Το Περού έχουν και αυτοί έχουν προγράμματα, είναι προγράμματα πληρωμένα και μάλιστα βλέπετε ότι έχει και απήχηση αυτό πάρα πολύ με την κουζίνα. Ποιος μιλούσε για την κουζίνα του Περού? Κανείς. Τώρα τελευταία γίνεται. Η περουβιανή κουζίνα είναι στα πόρτα της. Ναι. Λοιπόν, όλες αυτές οι οργανωμένες προσπάθειες, οι οποίες είναι προγράμματα
πληρωμένα προγράμματα. Είναι δηλαδή μέσα στα πλαίσια τα οποία επιδοτούμενα προγράμματα, που ενδεχομένως θα μπορούσε και η Ελλάδα να είχε κάποια τέτοια προγράμματα, να μπορούσε να λάβει μέρος σε κάποια τέτοια προγράμματα για να προωθήσει τη γαστρονομία της. Βλέπουμε λοιπόν ότι έρχονται και επενδύουν, γιατί αυτό είναι χρόνος, αυτό είναι θεαουσία, αυτό είναι άνθρωποι που δουλεύουν για αυτό το σκοπό. Αυτό είναι στρατηγική, γιατί πιστεύουν στη γαστρονομική διπλωματία. Γιατί η γαστρονομική διπλωματία θα τους φέρει στο γαστρονομικό τουρισμό. Ο γαστρονομικός τουρισμός θα είναι οικονομική απολαυή γενικά για τον τουρισμό. Και εξαγωγές. Σαφώς και εξαγωγές, γιατί αυτό είναι αλληλένδετο, τα προϊόντα. Άμα δεν βγάλεις προϊόν στο εξωτερικό, δεν μπορείς να έχεις την κουζίνα σου. Δηλαδή, πώς θα κάνεις εδώ τα ελλανδέζικη κουζίνα, άμα δεν έχεις τα ελλανδέζικα προϊόντα. Ακριβώς με την ίδια λογική, μπορούμε και η ελληνική κουζίνα να κατακτήσει όχι μόνο τις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και όλο τον κόσμο, με την προϋπόθεση ότι θα ενισχύσουμε την εξαγώγημη μορφή της. Άμα καθίσουμε να μελετήσουμε λίγο αυτές τις κουζίνες και τι κάνανε για να είναι εξαγώγημοι, βλέπουμε ότι έχουν διαφοροποιηθεί λίγο από τη βάση. Κάνανε δηλαδή μία λίγο πιο εύπεπτη εκδοχή της κουζίνας τους. Απ' την άλλη όμως, θα μπορούσαμε αυτό που έκανε η Αυστραλία. Η Αυστραλία για ένα χρόνο ξόδεψε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δολάρια, ένα μεγάλο αριθμό, δεν τον έχω τώρα αυτή τη στιγμή, πάντως ήταν κάτι, δεν είναι καταφρόνητο, για να επικοινωνήσουν την κουζίνα και τις τοπικές κουζίνες και τα προϊόντα. Της Αυστραλίας. Της Αυστραλίας. Πήγανε. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Βρήκανε τους 100 πιο δυνατούς ανθρώπους που επηρεάζουν τα social media, το Instagram. Και τους πήγανε όλους εκεί, σε διαφορετικά σημεία στην Αυστραλία, για να τρώνε, να φωτογραφίζουν και να ανεβάζουν όλο αυτό που συμβαίνει. Ήταν το 2014 και είχε να κάνει γαστρονομικά για την Αυστραλία. Είναι στοιχεία που τα έχω βρει τώρα τελευταία, ας πούμε, και μου έκανε εντύπωση, και εμένα μου έκανε εντύπωση η Αυστραλία. Θέλω να πω, αν η Αυστραλία μπορεί να κάνει μια στρατηγική και ένα πρόγραμμα για όλο αυτό, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα, που κάθε περιοχή μας είναι διαφορετικός γαστρονομικός τουρισμός, προορισμός. Ναι, ασφαλώς έχει τη δική της, ας το πούμε και μικρή ταυτότητα και κυλομορφία στον ελληνικό χώρο. Βέβαια, στην Αυστραλία έχουμε και το φαινόμενο του ασύρτικου να καλλιεργείται και κάνουν τρίγο τώρα, έτσι. Ναι. Είναι ένα εγχείρημα δυναμικό, όπως επίσης αυτό που περιγράψατε. Ναι, το τι κάνουμε εμείς ακόμη εδώ, γίνονται κάποιες προσπάθειες βέβαια, αλλά έχουμε πάρα πολλά ακόμη να κάνουμε. Αλλά για να κάνεις κάτι πρέπει να το πιστέψεις και να δοθείς ολοκληρωτικά. Θέλει στρατηγική, θέλει χρήμα αυτό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας. Ιδιωτικά, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε στη Γαλλία. Ωραία. Και σαφώς κάνουμε δουλειά. Αν γινόταν και συλλογικές προσπάθειες, η δικιά μας η δουλειά δεν θα έφτανε στο 10, θα είχε απόδοση 100. Θεωρώ ότι χρειάζεται συνέργεια. Η Αυστραλία το 2013-2014 που είπες, πήρε τη Σόπρα, αυτή την Αμερικάνα την παρουσιάστρια που είναι μαυρούλα, και διαθέσανε 4 Boeing από αυτά τα δύο όροφα και φέρανε 1.500 Αμερικάνους δωρεάν στην Αυστραλία και έκανε αυτή μια σειρά από εκπομπές. Αυτό πληρώθηκε εκατομμύρια. Και προωθούσε το Γενικό Σύνολο. Εγώ στην Αυστραλία απογοητεύτηκα, διότι πήγαινα και έβλεπα φέτα Νέας Ζηλανδίας, φέτα Τανζανίας, σαλάμι τύπου πεκορίνο, ξέρω εγώ κτλ. Πολύ μίμηση, δικαίως και καλά κάνουνε. Και θα σου πω τι έγινε. Κάποιος σοβαρός παραγωγός τυριού της Αυστραλίας βρήκε ένα χαζό τυροκόμο στην Ελλάδα, του έδωσε 10.000 δολάρια που του φάνηκε μισθή ενός χρόνου, τον πήρε στην Αυστραλία, του έμαθε να κάνει φέτα, τον έστειλε πίσω και τώρα βγάζει φέτα Νέας Ζηλανδίας. Έτσι, και για το κράτος να το αντιμετωπίσει εμείς, θέλουμε 1.000.000 δολάρια. Δικηγορικά γραφεία, ταξίδια, ιστορίες, οπότε άστο έτσι όπως είναι. Θα σας πω για το Περού. Το 2007, το κράτος του Περού, η UNESCO και το Πανεπιστήμιο Σαν Φελίπε της Λίμα
ανακήρυξε φέτος πατάτες. Έκανε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό μαγειρικής για πατάτα. Και η Περουβιανή Πρεσβεία εδώ δεν είχε καμία συμμετοχή. Και με πήρε ο πρέσβης τηλέφωνο και μου λέει: Μαμαλάκι, δεν έχω καμία συμμετοχή. Αν μπορείτε να γράψετε μια συνταγή, να τη στείλουμε κι εμείς στο Περού, να πούμε ότι έχουμε παρουσία. Και στείλαμε δύο, η κυρία Αλεξιάδη και εγώ. Εγώ πήρα το πρώτο βραβείο με τις αδυνακτές πατάτες της Κύπρου, τις οποίες είχα διαφέρει λίγο. Με καλέσανε άνθρωποι να πάω στη Λίμα. Αλλά ήταν κάτι συνθήκες περίεργες και δεν μπόρεσα να πάω. Έγινε πάταγος, βγάλανε βιβλίο με τις συνταγές. Και δηλαδή, επειδή έχουν και μεγάλη παραγωγή πατάτας και έχουν και άσπρη και κόκκινη και μπλε και έτσι και αλλιώς και αλλιώς. Ήταν ενέργεια σοβαρή. Έτσι. Να σας ρωτήσω, κύριε Μαμαλάκη, μένοντας στη διεθνή πρακτική, ποιες καλές πρακτικές θα μπορούσε να αναπτύξει η Ελλάδα. Θα μπορούσαμε δηλαδή, για παράδειγμα, να τονίσουμε την απλότητα του τόπου μας και τη σύνδεση, την πολύ στενή του Έλληνα με τον πολιτισμό του και το περιβάλλον και να αναδειχθεί αυτό ως ένα στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τονίσουμε ότι η μεσογειακή διατροφή γεννήθηκε στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα, νομίζω είμαστε μαζί την στο μουσείο εδώ, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, δεν θυμάμαι πού είναι, διαμαρτυρόντουσαν οι Έλληνες εστιατόρες της Γερμανίας ότι δεν μπορούν να προγραμματιστούν προϊόντα. Ναι. Γιατί ο εστιατόρας που είναι στο Μόναχο, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε, δεν θέλει μια παλέτα γραβιέλα, θέλει τρία κεφάλια. Δεν θέλει αμπελόφυλλα μια παλέτα, θέλει 10 κουτιά. Έτσι δεν υπάρχει κανένας εδώ να τον εξυπηρετήσει. Και δεν υπάρχει ένας έμπορος ο οποίος μπορεί να πάρει την παραγγελία από το γερμανικό εστιατόριο. Δεν σας μιλάω για την Ασία, σας μιλάω για την Ευρώπη. Που να βάλει και τυρί, να βάλει και λάδι, να βάλει και απελόφυτα, να βάλει και δεν ξέρω εγώ τι άλλα προϊόντα ελληνικά. Είναι να του στείλει μια παλέτα, αυτός θα κρατήσει ένα μήνα με την παλέτα του. Είναι λοιπόν δικαιολογημένο το ότι δεν υπάρχει καλή εμφάνιση της ελληνικής κουζίνας. Στη Γερμανία το 90% των ελληνικών εστιατορίων πουλάνε γύρω και σουλάκια. Όσοι ήταν έξυπνοι επιχειρηματίες, το γύρισαν στο Ιταλικό. Ήμουνα στη Γερμανία πριν λίγο καιρό στη λίμνη της Κωνσταντζας, πήγα σε ένα ελληνικό μαγαζί, 700 πίτσες την ημέρα και 500 μακαρονάδες. Wow. Όλα εισαγωγή από την Ιταλία. Τα αλεύρια, οι ντομάτες, τα τυριά, τα όλα. Και ο άνθρωπος ευτυχισμένος, το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, στις 4 Τρίτου 2019, πριν λίγες μέρες, ο αρθρογράφος, ο κύριος Παυλόφσκι, σας αφιέρωσε ένα άρθρο με τίτλο «Παρίσι 6, καλωσορίσατε στην Ελλάδα». Εκτός από την παρουσίαση των πιάτων που έκανε στο Evievan, μέσα στο κείμενο χρησιμοποιεί τις φράσεις «Ένα μάθημα για ήθη ελληνικά», «Παραδοσιακά οικογενειακά γεύματα στην Ελλάδα», «Ελληνικό εθνικό πιάτο». Στον επίλογο επιφωνεί «Ζήτω η άπλιστη Ελλάδα», προφανώς εντυπωσιασμένος από την ποικιλία των πιάτων και των υλικών. Αυτό βέβαια που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αναφέρθηκε στον τόπο προέλευσης των υλικών. Έλεγε το Τάδε από το Καρπενήσι, το Δίνα από την Δράμα κτλ. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Η επαφή του κοινού με την ελληνική κουζίνα μπορεί να προλιάνει το έδαφος για επιχειρηματικές επενδύσεις στην πρώτη ύλη. Λοιπόν, όσον αφορά με όλα αυτά που έγραψε ο Ζιλ Πουτλόφσκι, ο Ζιλ Πουτλόφσκι είναι ένας εκλεκτός γαστρονόμος, ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ να τρώει στο Evievan, γιατί λέει χαρακτηριστικά ότι αισθάνεται σαν να πηγαίνει σε ένα τραπέζι που τον περιμένουν, που είναι οι γνωστοί του και τον έχουν καλέσει, και τρώει σαν να μην υπάρχει αύριο. Αισθάνεται ευτυχής. Άρα λοιπόν, το γεγονός απ' την άλλη ότι στην κάρτα, στο μενού του Evievan, όλα τα φαγητά έχουν ταυτότητα. Τι σημαίνει, αυτό δεν έγινε τυχαία, ούτε γιατί θέλαμε να δείξουμε ότι ξέρουμε από πού κατάγεται το πιάτο. Απλά θέλαμε να τους πάρουμε μαζί μας και να τους ταξιδέψουμε. Και απ' την άλλη, θέλαμε να δώσουμε λόγο και να δώσουμε και ταυτότητα στο προϊόν. Το προϊόν πρέπει να έχει ένα σπίτι, να κατάγεται από κάπου και να έρχεται να κουμπώνει με μια συνταγή.
που και αυτή η συνταγή θα πρέπει να είναι του τόπου. Με αυτό το ταξίδι, μέσα από τη γεύση, τους βλέπεις ότι αρχίζουν και έχουν απορίες για την Ελλάδα. Εμείς αυτό θέλαμε. Εμείς θέλαμε ο μύθος να δημιουργεί συμπάθεια. Συμπάθεια για τη χώρα. Συμπάθεια για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, για τους παραγωγούς μας. Λόγω χάρη για ένα μεγάλο διάστημα είχαμε ένα πολύ ωραίο προϊόν, το οποίο, ένα αλλαντικό, το οποίο μετά δεν το είχαμε και μας ρωτούσανε τι έγινε αυτό το προϊόν. Λέμε, έχει ο παραγωγός ένα θέμα και θα το έχουμε πάλι του χρόνου. Αυτό, το ότι έρχονται και συνδέονται με τον τόπο και με αυτόν ο οποίος φτιάχνει το προϊόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική κουζίνα, για όλες τις κουζίνες του κόσμου. Γιατί εκεί είσαι μια εθνική κουζίνα, πρέπει να έχεις σχέση σχεδόν φιλική με τους ανθρώπους και έρχονται. Όχι από διπλωματία. Επειδή έτσι συμβαίνει. Είναι άνθρωποι που έρχονται σε ένα εθνικό εστιατόριο 3 φορές και 4 το μήνα. Δηλαδή, αυτό μπορεί να σας το πει πιο πολύ η Μαρία, η οποία είναι κάθε μέρα εκεί και είναι εδώ απόψε η αδερφή μου. Και είναι τρομερό, γιατί με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, οι οποίοι οι πελάτες έχουν γίνει φίλοι. Είναι εδώ, μου λέει πάλι απόψε. Λέω, δεν ήταν εκεί ο Ζαν την προηγούμενη εβδομάδα. Μου λέει, είναι πάλι εδώ. Τον έρχονται οι Γάλλοι. Και να αποκτούν σχέση με το χώρο, με το φαγητό, με το προϊόν. Και να ξέρουν για το αυγοτάραχο. Και να ξέρουν ποιος είναι αυτός πίσω από το αυγοτάραχο. Σας λέω τώρα τυχαία ένα προϊόν. Αυτό τους δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο μια οικειότητα με τη χώρα. Όταν έρθουν λοιπόν και είναι εδώ και περάσουν ωραία ένα καλοκαίρι και δουν ότι αυτή η χώρα έχει σχέση με τη γαστρονομία και μπορεί να βγάλει ωραία προϊόντα, γιατί όχι να μην επενδύσουν. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Αλλά κάπως πρέπει να τους εξοικειώσεις με όλο αυτό. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα ελληνικά εστιατόρια στο εξωτερικό είναι οι πρώτοι πρεσβευτές. Και θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος. Και δεν φταίνουν οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που έχουν ελληνικά εστιατόρια στη Γερμανία, που κάνουν γύρω. Σαφώς, Ηλία μου, και το ξέρεις καλύτερα εσύ, γιατί τη γνωρίζεις και καλύτερα την αγορά της Γερμανίας. Είναι λίγοι οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες της εστίασης στη Γερμανία. Πιο πολλοί ήταν μετανάστες, οι οποίοι ξεκίνησαν με ένα πολύ ωραίο, μια ωραία ταβέρνα. Η κουμπάρα έκανε τους κεφτέδες, η συμπεθέρα έκανε την πίτα. Όμορφα, ωραία. Ζήσανε αυτοί οι άνθρωποι. Μεγαλώσαν τα παιδιά τους. Σπουδάσαν τα παιδιά τους. Και τους έμεινε αυτή η ταβέρνα τώρα που πρέπει να πουλήσει σουβλάκι. Θέλω να πω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό. Ο μετανάστης δεν μπορεί να έχει αυτός στα χέρια του τη μοίρα της γαστρονομίας και της ελληνικής μας γαστρονομικής διπλωματίας. Εκτός αν τον εκπαιδεύσουμε. Σωστά. Κύριε Μαμαλάκη, πάνω σε αυτό τώρα που είπε η κυρία Νικολάου, να το συνεχίσω και έχουμε τα εξής δεδομένα. Υπάρχει μία τάση αποσύνδεσης από τα στερεότυπα του παρελθόντος. Δηλαδή φαίνεται να αφήνουμε πίσω μας οριστικά τον Greek μουζάκα. Λοιπόν, έχουν διαμορφωθεί ευνοϊκές διατροφικές τάσεις παγκοσμίως, αγαπούν όλη τη μεσογειακή κουζίνα. Η ελληνική κουζίνα έχει καταφέρει να γίνει μόδα. Είναι απλώς αναγνωρίσιμη ή ευρέως διαδεδομένη? Τι αναγνωρίσιμη είναι, αλλά όποιος τη φάει, θα τη ξαναφάει. Σας το λέω με μεγάλη πίστη σε αυτό. Εγώ ήμουν στη Γερμανία πριν από 15 μέρες, έκανα 3 σεμινάρια μαγειρικής, 3 φαγητά το κάθε σεμινάριο, χωρίς κρέας, χωρίς ψάρι. Μόνο τη λιφέτα χρησιμοποίησα από τα ζωικά. Τρελαθήκαν οι Γερμανοί. Τους έκανα σαλάτα φακής, ας πούμε, με βενίκοκο ξερό μέσα, με κρεμμυδάκι, με άνιδο. Τρώγανε τη φακή με το κουτάλι. Τους έκανα κρυθαράκι με ψιλοκομμένα λαχανικά μέσα. Τρελαθήκανε. Τι να σας πω, δηλαδή, με λιτζάνες, με τη σάλτσα ντομάτας και τη φέτα. Τρώγανε και τα ταψιά, που ήταν το προσωπικό του εστιατορίου μετά και γλύφανε τις κατσαρόλες. Δηλαδή, είναι αποδεκτή. Εάν εμείς είχαμε τέτοια μαγαζιά, σαν αυτό που έχει η Ντίνα με την αδερφή της στο Παρίσι, είχαμε τέτοιου είδους μαγαζιά σκορπισμένα στον πλανήτη, θα είμαστε διάσημοι αυτή τη στιγμή. Αλλά προσέξτε, το μαγαζί τους δεν το φτιάξει το κράτος. Είναι δική τους πρωτοβουλία και δική τους ενδιαφέρουση. Και δικός τους αγώνας. Έτσι.
γιατί λέει, αυτό που λέει η Δίνα, δηλαδή ότι έχει ένα πιάτο με ταυτότητα, της κοστίζει. Γιατί ψάχνει να βρει τη γραβιέρα του κυρίου Α, ψάχνει να βρει τη φέτα του κυρίου Β, ψάχνει να βρει το σαλάμι λευκάτο στην Τελιμάρη. Αυτά για να τα μαζέψει, να τα πα στο Παρίσι, τελικό. Ωραία. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο στην επόμενη ενότητα των ερωτήσεων, στο διατάφτα και στην προστιθέμενη αξία που αποδίδει η διπλωματία της γαστρονομίας στην αγροτική παραγωγή, στις επενδύσεις και στον τουρισμό. Ένα-ένα. Εφόσον, κυρία Νικολάου, η διπλωματία της γαστρονομίας τοποθετεί στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας στην αντίληψη του ξένου ακροατηρίου, αναφερόμαστε δηλαδή στο άειλο κέρδος, πώς αυτό μπορεί να γίνει ένας μοχλός ενδογενούς ανάπτυξης και να περάσουμε στο υλικό κέρδος πλέον. Εδώ προφανώς αναφέρεστε στην εξωστρέφεια, έτσι, και στην εξαγωγή, στην εξαγώγημη μορφή της κουζίνας. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να κάνεις εξαγωγές. Γιατί έχουμε ωραία ελληνικά προϊόντα και το ξέρουμε. Αλλά το ξέρω εγώ, το ξέρω η Ηλίας, το ξέρετε εσείς, καθόμαστε, τα βλέπουμε, τι ωραία που είναι. Το θέμα είναι να είναι σε μια βιτρίνα που να το βλέπουν οι άλλοι. Αλλά για να φτάσει να είναι στη βιτρίνα, πρέπει εμείς να το πάμε στη βιτρίνα. Δηλαδή, η εξαγωγή έχει κανόνες και ενδεχομένως δυσκολίες, οι οποίες μας κρατάνε πολύ πίσω από αυτό. Δηλαδή, το ότι έχουν βγει κάποια ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό, αυτό δεν σημαίνει ότι ανοίξαν οι αγορές στο εξωτερικό και μας περιμένουν. Και επειδή εμείς ήμασταν οι πρώτες με τη Μαρία που κάναμε εισαγωγές, δηλαδή, κάνανε εξαγωγές οι φίλοι μας και μας τα στέλνανε στο Παρίσι από μικρούς Έλληνες παραγωγούς. Είδαμε, οι πρώτες ήμασταν που λέγαμε, μεγάλη προσοχή στους μικρούς Έλληνες παραγωγούς. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Με τα λύπης μου, έχω να σας πω ότι μετά από χρόνια τους μειώσαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Δεν ξέραν να κάνουν εξαγωγές. Δεν ήταν εύκολο. Και βλέπεις λοιπόν ότι αυτό χρειάζεται έναν τρόπο. Μόνο οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να τα καταφέρουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις μαρμελάδα και να κάνεις δυο καζάνια μαρμελάδα και να θες να κάνεις εξαγωγή. Θα μαζευτούν όλοι αυτοί που κάνουν μαρμελάδα, μαρμελάδες, να κάνουν εξαγωγές. Θα μειώσουν το κόστος, θα είναι ανταγωνίσιμο για μένα που θα φτάσει στο Παρίσι το προϊόν, γιατί διαφορετικά δεν είναι ανταγωνίσιμο, και θα μπορούμε όλοι μαζί να το προωθήσουμε. Άρα, για να έχει νόημα όλο αυτό και να φτάσει να έχει υλικό κέρδος στους ανθρώπους στην Ελλάδα που ασχολούνται με τα προϊόντα, πρέπει να καταλάβουν ότι η εξαγωγή δεν γίνεται αυτόματα. Δηλαδή, εμείς παίρναμε στην αρχή τα προϊόντα και ήταν όλα σπασμένα μέσα. Τις παλέτες, σπασμένα τα μέλια, και άντε να βρεις το δίκιο σου. Ο άνθρωπος από την Κρήτη τα είχε βάλει καλά, τα έστειλε καλά στην Αθήνα. Η μεταφορική, κάτι έγινε. Μα η Βουκολή μια χαρά λέει τα έστειλα. Φταίνει οι Γάλλοι. Εμείς δεν είχαμε προϊόν. Να μην σας πω το άλλο, ότι στέλναν δειγματάκια μικρά και τα χρεώνανε. Που εμείς, αυτό είναι το όπλο μας. Να κάνουμε γευσηγνωσία με τα προϊόντα. Δηλαδή, θέλει γνώση το να κάνεις εξαγωγή. Και θέλει και χρήμα. Δεν είναι εύκολο. Μακάρι να ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Εγώ τι βλέπω, δηλαδή έτσι όπως το έχουμε ζήσει εμπειρικά πια με τη Μαρία τα τελευταία χρόνια, γιατί εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ να τους στηρίξουμε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να ενωθούν. Να ενωθούν μαζί από μια περιοχή, από μια περιφέρεια, να κάνουν εξαγωγές, να μπορέσουμε και εμείς στο εξωτερικό να τους στηρίξουμε. Όλοι δηλαδή αυτοί οι άπειροι γυναικείοι συνεταιρισμοί και άλλοι συνεταιρισμοί που μπορεί κανείς να συναντήσει σε ένα ταξίδι του στην Κρήτη Φερρυππίν, θα μπορούσαν να έχουν έναν άλλο στρατηγικό σχεδιασμό υπό την ομπρέλα του κράτους, έτσι, ενός συνολικού σχεδιασμού, για να μπορέσετε κι εσείς και όσοι ενδιαφέρονται στο εξωτερικό να το στηρίξουν. Και να έχει και νόημα στην επιλογή των προϊόντων. Δηλαδή, ναι, δεν θέλουμε άλλες μαρμελάδες. Δεν γίνεται, δεν τις χρειάζονται τις μαρμελάδες. Τουλάχιστον να είχαν μια μαρμελάδα που να είχε ελληνικό χαρακτήρα να πω. Έχει μαστίχα. Δηλαδή, πρέπει να είναι μοναδικά τα προϊόντα μας. Δεν είμαστε ανταγωνιστές. Δεν μπορούμε να είναι ανταγωνιστικά στις τιμές. Δεν μπορούμε, οκ. Okay. Ωραία. Είναι ακριβά. Αλλά να είναι μονάκριβα. Να μην το έχει άλλος κανείς. Πώς θα χτυπήσουμε εμείς, πώς θα έρθει ο άλλος στο δικό μας παντοπολείο να πάρει τη μαρμελάδα όταν ο Γάλλος
έχει το μαμά το μεγάλο το βάζω 3 ευρώ και εμείς ας πούμε το μικρό το 150 γραμμάρια που πρέπει να το βάλουμε 4,5 για να βγει όλη αυτή η ιστορία. Πώς θα χτυπήσουμε τους Ιταλούς. Η Ιταλία είναι πραγματικά ο μεγάλος ανταγωνιστής. Ανταγωνιστής, τέλος πάντων, δεν μας αισθάνονται, εμείς το λέμε. Οι Ιταλοί φέρουν και σκληρό στάρι στην Ιταλία εθνικό, το αλέφωνα. Οι Ιταλοί εισάγουν σκληρό στάρι από την Ελλάδα, που έχουμε ένα εξαιρετικό σκληρό στάρι. Το κάνουν αλεύρι και το ξαναστέλνουν πίσω στην Ελλάδα. Έχουμε σπουδαία προϊόντα. Και έχουμε και μερικές πρωτιές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Είμαστε οι πρώτοι καταναλωτές φρουτολαχανικών στην Ευρώπη. Είμαστε οι πρώτοι καταναλωτές ελαιολάδου στην Ευρώπη. Είμαστε οι πρώτοι καταναλωτές τυριού στην Ευρώπη. Και κάνουμε και καλά προϊόντα. Υπάρχει βέβαια η διαφορά του βιοτεχνικού από το βιομηχανικό. Δηλαδή, εγώ έχω κάνει γευσιδροσία φέτες και δραβιέρες τυποποιημένες από τα μεγάλα εργοστάσια. Ξέρετε, τα φιλοκομεία τα μεγάλα, είναι σαν να έχουν βγει όλα από το ίδιο καζάνι. Δηλαδή δεν έχουν καμία προσωπικότητα. Αντίθετα, τα φτηριά τα οποία προέρχονται από μικρούς παραγωγούς, εκεί που ο τυροκόμος δηλαδή κοιτάει και μυρίζει το καζάνι του, εκεί βλέπετε την προσωπικότητα του τυροκόμου. Ή θα είναι λίγο πιο αλμυρό, ή λίγο πιο γλυκό, ή λίγο πιο ξινό, ή λίγο πιο γλυκό. Έχει μια ταυτότητα πάντως. Θα επιτρέψτε μου να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε και στον αγροτικό τομέα και να σας κάνω λίγο μία ερώτηση η οποία είναι λίγο συνολική σε αυτό το κομμάτι. Να θεωρήσουμε την ανάπτυξη όχι μόνο ως μία μεγέθυνση οικονομική, αλλά και ως τη διάχυση του πλούτου με έναν στόχο, την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής επαρχίας. Λοιπόν, έχουμε ζήτηση για βιολογικά προϊόντα. Τοπικές παραδοσιακές καλλιέργειες. Έχουμε μεγάλη εθνοβοτανική γνώση και μοναδικά προϊόντα που έχουν τη μαστίχα τώρα που αναφέρθηκε. Τι δεν πάει καλά, τι δεν λειτουργεί σωστά. Κοιτάξτε, έχουμε διάφορα προβλήματα. Έχουμε ποιοτικά προϊόντα εν γέννη. Έχουμε όμως πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στους ελέγχους των βλυπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. Εγώ το παρακολουθώ πάρα πολύ στενά το θέμα. Το Roundup στην Ελλάδα είναι ψήφιση για το σίδερο. Το Roundup όπου ακουμπήσει το σκοτώνει. Άξι λοιπόν να μπείτε σε έναν ελαιόνα μέσα και κρατήσετε τα χορτάρια, η αιώρηση κάθεται πάνω στις ελιές. Αυτή η αιώρηση μπαίνει στο λάδι μέσα. Ο ξένος θα το εξετάσει. Πάει σε εργαστήριο. Και άμα δει ότι έχει Roundup αρσενικά μέσα και τέτοια, δεν το αγοράζει. Και είναι γεγονός ότι ένας ανταγωνιστής μας αυτή τη στιγμή είναι το βιολογικό και το βέγκαν. Είναι, δηλαδή, εγώ εντυπωσιάστηκα, πήγα στη λαϊκή αγορά τώρα που ήμουν στη Γερμανία, στο χωρί και σε χωριό ήμουν, ήταν το 90% βιολογικά. Τρώνε βιολογικά, τελείωσε. Εμείς ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Και όχι μόνο δεν έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα, αλλά είμαστε και πατώνες. Πάει καλά η βιολογική ντομάτα, σπρώχνουμε και του γείτονα που δεν είναι. Και τα ανακατεύουμε. Αυτό αν το πάρει χαμπάρι ο εισαγωγέας, σε σκότωσε. Δηλαδή σε καθάρισε, μπαίνει σε μητρώα απαγορευτικά. Όμως, δύο πυλώνες ανάπτυξη έχει αυτή η χώρα. Τη γεωργία και τον τουρισμό. Οι υπόλοιποι πυλώνες που τη δεκαετία του 60 και του 70 ήταν υπό ανάπτυξη, βάσει σχεδίου συγκεκριμένου καταστράφηκε. Είχαμε ωραίες ηλεκτρικές κουζίνες, την Ιζόλα, την Εσκιμό, είχαμε ψυγεία πάνω αυτά, τελειώσαμε. Ήρθαν, τα αγοράσαμε και τα κλείσαμε. Φτιάξαμε, κάναμε μια προσπάθεια να κάνουμε αυτοκίνητα. Τα κάναμε, τα αγοράσαμε και τα κλείσαμε. Μας στέλνουν εκεί που είμαστε. Αλλά και εμείς είμαστε πολύ δυνατοί στη γεωργία και πολύ δυνατοί στον τουρισμό. Οι ντομάτες της Ιεράπετρας, το ξέρετε ότι τον Αύγουστο μήνα εισάγουμε ντομάτες. Ξέρετε γιατί. Όχι γιατί είμαστε χαζοί, αλλά γιατί όλες οι ντομάτες ελληνικές έχουν φύγει για το εξωτερικό. Και έτσι δεν μένουν ντομάτες. Και παίρνουμε από την Ολλανδία. Κάνει ντομάτες, ο χρόνος της κάνει ντομάτες. Μάλιστα. Η Ολλανδία παράγει πάρα πολύ χοιρινό και η Δανία. Έχει μια μάρκα που λέγεται Royal Danish, έχει μια κορώνα βασιλιά, βάκουν όλα τα κομμάτια του χοιρινού μέσα. Αυτά τα γουρούνια ταΐζονται μόνο με μια τροφή που λέγεται ταπιόκα. Μόλις το βάλεις στη σκάλα το χοιρινό, φεύγει όλη η γρασία και γίνεται πετσί. Ενώ αν πάρετε ένα γουρούνι από την Τρίπολη, θα είναι ζουμερό. Γιατί ο δικός μας ο παραγωγός ακόμα δίνει μια σωστή τροφή. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει πολύ σημαντικά κάποιος που μπορεί να έχει μια σχέση με το κράτος.
και να το βοηθήσει. Δεν είναι ανάγκη να έχει τα μία εκατομμύρια για να του βοηθήσει. Κουράγιο θέλουν οι άνθρωποι. Το ξέρετε ότι το 1% της παγκοσμίου παραγωγής αμυγδάλου γίνεται στην Άλισσα. 1% αμύγδαλο. Ξέρετε ότι στον πλανήτη υπάρχουν 3.500 ελληνικά φυτά, εκ των οποίων τα 3.000 βρίσκονται στην Ελλάδα. Η Αγγλία, ξέρετε πόσα έχει, 8. Δηλαδή, φταίει το κοντρό μας στο κεφάλι. Δηλαδή, είναι θέμα νοοτροπίας, σωστά. Θέλω να σας κόψω το χέρι, θα κόψω το μισό το δικό μου. Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, να πάμε λίγο στον κλάδο της βιομηχανίας των τροφίμων και στη σύνδεση αυτό που είπατε με τις εξαγωγές, αλλά θα σταθώ λίγο στο κομμάτι της εξωστρέφειας, ξανά. Λοιπόν, είναι ένας κλάδος πολύ δυναμικός, με έντονη δραστηριότητα εμπορική, κατέχει ένα 25% του κύκλου των εργασιών. Ο ξένος καταναλωτής γνωρίζει πώς να εντάξει τα ελληνικά προϊόντα στη διατροφή του. Μπορεί να ταυτοποιήσει εμβληματικά προϊόντα με τον τόπο μας. Είναι εκπαιδευμένος. Η ταυτοποίηση γίνεται σίγουρα. Ας πούμε η φέτα, παρόλο που είπαμε, έχουν δημιουργηθεί διάφορα θέματα με τη φέτα δυστυχώς, ξέρουν όμως ότι είναι ελληνική. Δηλαδή το θέμα δεν είναι εκεί. Και νομίζω ότι για να μπορέσει να βάλει ένα προϊόν εμβληματικό ή μη στην καθημερινότητά του, θα πρέπει αυτό το προϊόν να το βρίσκει στις αγορές, στα σούπερ μάρκετ. Διαφορετικά δεν πρόκειται ποτέ να το βάλει στην καθημερινότητά του. Ας πούμε, εμείς στο Παντοπολείο έχουμε πολύ ωραία ελληνικά τυριά από αρκετές περιοχές της Ελλάδας, πολύ ωραία αλλαντικά, ωραίες ελιές, έρχονται, τους εξηγούμε, ξέρουν μέχρι παξιμάδια από την Κρήτη και αυτά. Αυτοί όμως είναι όλα αυτά, έρχονται και θα τα αγοράσουν και θα συνοδεύσουν το ελληνικό φαγητό που θα πάρουν για συγκεκριμένες βραδιές. Δεν είναι η καθημερινότητά τους, γιατί το παίρνουν από συγκεκριμένα ντελικατέσεν, από συγκεκριμένα παντοπολία. Δηλαδή, πώς έγινε το γιαούρτι το ελληνικό, γιατί το στραγγιστό γιαούρτι, θα έλεγα ότι έχει μπει στην καθημερινότητα και στην καθημερινά σπίτια, τουλάχιστον στη Γαλλία, αυτό που ξέρω εγώ. Εγώ το βρήκα στο Βιετνάμ. Το βρήκες, ε? Ναι, το γνωστό. Αυτό είναι επιτυχία. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν μπει στην καθημερινότητα των ανθρώπων σε μια ξένη αγορά. Αλλά θα πρέπει να το βρίσκεις στην αγορά, δίπλα, στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, αν πρόκειται να υπάρχουν 4 σημεία στο Παρίσι που θα βρίσκεις ένα προϊόν, δεν μπορεί να γίνει καθημερινότητα. Και δεν ξέρω κατά πόσο και ποιες είναι αυτές οι βιομηχανίες τροφίμων που μπορούν να στηρίξουν όλο αυτό, εκτός από συγκεκριμένες, όπως και έγινε με το γιαούρτι, ας πούμε. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα που τα λέει όλα. Καβαδίζουμε για τη φέτα. Πρόσφατα η μην κυβέρνηση πούλησε το όνομα φέτα στον Καναδά και στην Νότια Αφρική. Ας το αφήσουμε αυτό, δεν ξέρουμε γιατί αντάλλαγμα πήραμε. Θα σας πω το εξής. Εισπράττουμε το χρόνο 300 εκατομμύρια ευρώ από τις εξαγωγές φέτας. Καθόλου καταφέρνει το ποσό. Ξοδεύουμε 2 δις για γούντα. Δηλαδή το καταλαβαίνετε, αλλά μην κουνάτε το κεφάλι σας, γιατί όλοι αγοράζετε γούντα. Έτσι, αρέσει. Και εγώ αγοράζω γούντα, γιατί τα παιδιά θέλουν σαντουιτσάκι με γαλοπούλα και γούντα. Φιλιώνει ωραία και τα λοιπά. Ενώ η ελληνική βιομηχανία θα έπρεπε να κάνει και αυτή την ίδια, να μην πω την όνομα, το πρόστιμο, την ίδια δουλειά που κάνουν οι Ολλανδοί. Δηλαδή, α φτιάξουμε και εμείς γούντα εδώ. Και να μην την πούμε γούντα, να την πούμε μούντα. Έτσι. Καλά, έχουμε κασέ, έχουμε άλλα τριά. Δεν ανάγκη να πάρουμε τώρα. Εγώ σου λέω ότι είναι πολύ ακριβά αυτά. Ναι, είναι και αυτό. Α, μπράβο. Αυτή είναι η διαφορά. Στην τιμή λοιπόν είναι η διαφορά πάλι. Γιατί νομίζω ότι κανείς δεν θα έλεγε όχι να πάρει ένα ωραίο ελληνικό κασέ. Η Ελλάδα στην τριά, έχοντας αυτές τις εμβληματικές μονάδες που είναι η Φάγη, είναι ο Όλυμπος, είναι η Δέλτα κτλ. Παράγουν φέτες και αβιέρες και κασέρια, τα οποία δεν είναι κασέρια, είναι η μίστη λατινιά, τα οποία έχουν το μεγάλο χαρακτηριστικό της ασφάλειας. Η γενική ασφάλεια. Δηλαδή είναι με χάσπ, είναι με έλεγχο, δεν έχουν υστέρια, δεν έχουν τίποτα. Αυτά είναι εξαγώγημα. Είναι εξαγώγημα. Δεν είναι τόσο νόστιμο όπως το κασέρι του Σοχού. Αλλά όμως είναι ένα τυρί αξιοπρεπές, το οποίο δεν κινδυνεύει να πεθάνει. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στη βαριά βιομηχανία, στον τουρισμό. Είναι κοινή ερώτηση και για τους δύο.
Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μαμαλάκη, να ακούσω την απάντησή σας. Η διπλωματία της γαστρονομίας στοχεύει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον ο επισκέπτης να συμμετέχει σε εμπειρίες που συνδέονται με την τοπική κουζίνα. Στη συνέχεια επιστρέφει στη χώρα του και λειτουργεί ως ένας ενδυνάμει πολιτισμικός προπομπός. Λοιπόν, λίγα λόγια για την αλληλεπίδραση. Βέβαια. Από το duty free, καμιά ιδέα. Βέβαια. Η αλληλεπίδραση γαστρονομίας, τουρισμού, εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι την εξωτερική πολιτική θα την αφήσουμε στην ακρούλα για μια στιγμή. Θα σας πω το εξής, ότι το φαγητό στην περιφέρεια, στις τουριστικές περιοχές, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουμε εξαιρετικά μαγαζιά και οι ταβέρνες έχουν βελτιώσει το επίπεδό τους, έχουν καθαρές τουαλέτες πια, έχουν το λαδάκι το μικρό στα τραπέζια, έχουν το πιπέρι, το αλάτι κτλ. Δεν είναι όλες καταπληκτικές και προηγουμένως κατοικαρίσατε το μουσακά. Εάν φάτε ένα ωραίο μουσακά, είναι ένα εξαιρετικό έδεισμα και εξακολουθεί και αρέσει. Στο Ιβιεβάν είναι το πρώτο πιάτο. Και εγώ στο μαγαζί του Μανουσίου πουλάω 24 μερίδες την ημέρα, που είναι μεγάλη ποσότητα από ένα φαγητό. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι κάποιος κόσμος ενδιαφέρεται για αυτό που λέμε να έρθει να δοκιμάσει την τοπική κουζίνα. Εδώ γίνεται μια καταστροφή που δεν έγκυται ούτε στους εστιατόρους ούτε στους ταβερνιάρες. Έγκυται σε αυτόν τον καταραμένο τουριστικό πράκτορα, ο οποίος κάνει μια εκδρομή στην Ολυμπία, παίρνει από την Αθήνα και σου πάει αυτομερών στην Ολυμπία και περιλαμβάνει και ένα γεύμα. Και πάει στον ταβερνιάρη της Ολυμπίας, αφού δούνε τον αρχαιολογικό χώρο και έχουν πεθάνει από την κούραση, και του λέει: θέλω να μου κάνεις ένα γεύμα που να κοστίζει 8 ευρώ. Τι θα δώσει αυτός ο κακομοίρης με 8 ευρώ? Αυτός το έχει χρεώσει 30 στους τουρίστες. Εάν λοιπόν έδινε ο τουριστικός πράκτορας αντί για 8 ευρώ 15 ευρώ, θα του είχε βάλει αληθινή φέτα στο πιατάκι και όχι λευκό τυριάδι. Θα του είχε βάλει αληθινή ελιά καλαμών και όχι εισαγόμενη. Και θα είχε κάνει ένα αξιοπρεπές φαγητό που θα ήταν με ελαιόλαδο και όχι με ηλιέλαιο. Άρα λοιπόν βάζει το ματάκι, βάζει το χεράκι του και βγάζει το ματάκι του ο ίδιος ο πράκτορας. Γιατί αυτά είναι πολύ δυσαρεστημένοι, γιατί είναι κακό το φαγητό αυτό. Επίσης, δεν μπορέσαμε ποτέ να καταλάβουμε την αξία της Αθήνας. Η μέση διανυκτέρευση μετά από πολλούς αγώνες έχει ανέβει στα 2,1 διανυκτέρευση κατά άτομο που έρχεται στην Αθήνα. Ενώ θα μπορούσε να ήταν 5. Δεν έχει φανταστεί κανένας ότι μπορεί να πάρει ένα τουρίστα το πρωί, να τον πάσει στο Λαύριο, να δει το θέατρο του Θοκού, να πάει στο λιμάνι να δει πως ήταν διαθρωμένα τα ορυχεία, να πιει ένα ούζο στο Λαύριο, να πάει να δει το ναό του Ποσειδώνα και στο Δήλι επάνω να πάει σε ένα από αυτά τα κοσμικά κέντρα που είναι εκεί με την Κλειφάδα, πριν έρθει ο κόσμος, την ώρα του Τηλινού, να πάρει ένα μεζέ, ένα ούζο, μια σαμπάνια και να το φέρει στην Αθήνα. Τίποτε, ξέρει, να το πάρει στις κολόνες, του χτυπάνε το κεφάλι στην κολόνα και το στέλνουν πίσω. Και γίνεται, είδα τον τελευταίο καιρό, γαστρονομικά τουρ στην Αθήνα. Ένα γαστρονομικό τουρ θέλει πολύ προετοιμασία και θέλει και έλεγχο. Είναι ένα κοριτσάκι το οποίο δουλειά έψαχνε, δίνουν 30 ευρώ και κάνει το leader στο γκρουπάκι αυτό. Ξεκινάει λοιπόν, τους πάει σε ένα τυροπιτάδι. Τους δίνει μια τυρόπιτα. Και τους λέει τυρόπιτα και τα λοιπόν, τι ξέρει αυτό. Μετά τους πάει σε ένα σουβλατζίδικο. Τρώνε και ένα σουβλάκι. Α, τι ωραίο το σουβλάκι. Ό,τι και να είναι, καλό θα είναι να μένει αυτό. Μετά τους πάει σε ένα μαγαζί που πουλάει μπακλαβαδάκια. Τους δίνει και ένα μπακλαβά. Και μετά τους πάει στη γραταγορά και την ψαραγορά και εκεί μέσα στα στενά έχει κάτι πουλάνε αλλαντικά, τους δίνει και ένα αλλαντικό και έξω από την πόρτα. Δεν είναι γαστρονομικός τουρισμός αυτός. Έτσι. Δεν είναι. Δεν φάγανε το ελληνικό φαγητό. Δεν φάγανε τη γεύση την ελληνική. Δεν φάγανε τη ντομάτα, τα σκόρδα, αυτά που χαρακτηρίζουν την ελληνική κουζίνα. Εάν τα προσέξουμε όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχει. Συγγνώμη, δεν θέλω να το πολιτικοποιήσω. Βάλαμε τώρα την κυρία Κουντουρά το μανεκέ να κάνει τον υπουργό τουρισμού. Ευτυχώς δεν κρατάτε το μικρόφωνο, σωστά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλό καλό. Καλή, θα συγκράτησε το όνομα. Θα πολύ τώρα. Θα δούμε. Θα προσέξουμε όλοι αυτό, ναι. Κυρία Νικολάου, έτσι την άποψή σας για το τουριστικό προϊόν. Το γαστρονομικό τουριστικό προϊόν θέλει πολύ μεγάλη φροντίδα. Σαφώς και συμφωνώ με όσα είπε ο Ηλίας. Το θέμα είναι να πέσει σε καλά χέρια και
όσοι ασχοληθούν να το κανακέψουν, γιατί αξίζει πραγματικά φροντίδα, φροντίδας, γιατί μπορεί να μας αλλάξει, να αλλάξει όλο το τοπίο. Αλλά πρέπει να το γνωρίζεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν, φροντίζουν, κάνουν γαστρονομικό τουρισμό, κάνουν προγράμματα και δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει τοπικό ελληνικό προϊόν. Δεν μπορείς. Είναι σαν να με βάλεις τώρα εμένα να πρέπει να κάνω ένα πρόγραμμα σε ενδυνάμει γιατρούς ή σε φοιτητές ιατρικής που θα έρθουν για να γνωρίσουν, ξέρω εγώ, κάτι που έχει σχέση με την ιατρική. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή αυτή η μανία στην Ελλάδα να κάνουμε όλοι όλα γιατί πρέπει να πάρουμε από κάπου χρήματα, εδώ δεν αποδίδει. Εδώ θέλουν άνθρωποι να καθίσουν κάπου σοβαρά σε κάθε περιοχή, να κάνουν τα προγράμματα και μετά να τα αγοράσουν οι τουριστικοί πράκτορες. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο τουριστικός πράκτορας δεν μπορεί να κάνει πρόγραμμα. Δεν γνωρίζει. Αλλά γνωρίζει ότι δεν γνωρίζει. Αυτό είναι το θέμα. Ή τον αφορά. Αν τον αφήνεις, ο καθένας μόνος του κάνει ό,τι θέλει. Θα μου πεις, μα θα βάλω αστυνομεύσω όταν πρόκειται για το εθνικό γαστρονομικό τουριστικό προϊόν, ναι. Νομίζω ότι θέλει προσοχή και γιατί όχι, πρέπει να τους περιορίσουμε. Μάλιστα, ο επαγγελματισμός λοιπόν είναι το α και το ω εδώ. Πάνω σε ποιο σύστημα ή μάλλον πάνω σε ποιους άξονες πυλώνες θα μπορούσαμε να είχαμε ένα οικοσύστημα υγιές διπλωματίας της γαστρονομίας, κατά τη γνώμη σας. Αν σας δινόταν δηλαδή ο στρατηγικός σχεδιασμός, πώς θα το σκεφτόσασταν? Λέω το εξής, ότι εφόσον έχουμε εντοπίσει όλες αυτές τις αδυναμίες που τώρα επισημάνατε, πάνω σε ποιους άξονες ή πυλώνες θα μπορούσατε να χτίσετε ένα οικοσύστημα γαστρονομικής διπλωματίας? Θα σας δώσω τη δική μου σκέψη. Αν θα μου δινόταν ένας σχεδιασμός, Φερρυππίν στην Κρήτη, που γνωρίζω πολύ καλά, θα φρόντιζα, Φερρυππίν, να κάνω κάποιους διαδραστικούς γαστρονομικούς χάρτες, ενώνοντας τα φεστιβάλ, τους συνεταιρισμούς, ιδιωτική ή δημόσια πρωτοβουλία, ούτως ώστε ο τουρίστας να κατέβει και να έχει άμεσα ένα προϊόν συνδεδεμένο. Το είπατε. Θα ήθελα εσάς να ακούσω. Εγώ είπα την άποψή μου. Εσείς να μου πείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο γιατί ξέρετε οι Ηρακλειώτες με τους Καλλιώτες παίρνουν βουνιές. Σας πράττουν οι Ερεθνιώτες. Μην αρχίσετε από εκεί. Τη λιτώνουν, θα έλεγα. Τα καλύτερα τη Γιάννη στα Χανιά, όχι είναι στο Ηράκλειο και πάει ούτω καθεξής. Αλλά θα σας πω το εξής. Υπάρχουν δράσεις, αλλά δεν είναι ενωμένες. Δεν είναι ενωμένες. Καταρχάς δεν είναι γνωστές. Δηλαδή, ο τουρίστας πώς θα ενημερωθεί για τις δράσεις όταν έρχεται? Μόνο αν είναι επί τόπου. Θα πρέπει το καλοκαίρι έγινε μία εκδήλωση στον Άγιο Νικόλαο, η οποία, παιδιά, ήταν κάτι το μοναδικό. Κινήθηκε ένας πολύ γνωστός Έλληνας, ο Γιάννης Μαξιβάνης, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός στην περιοχή, έχουν και ένα μαγαζί στην Ελλούδα το Κρέμα. Μπόρεσε και μάζεψε 120 εστιατόρια, μάζεψε περίπου 30 ενοπηλιά και κάποιους παραγωγούς. Και όλη η παραλία του Αγίου Νικολάου εκεί που είναι η γέφυρα στήθηκαν κουζινούλες. Και κάθε εστιατόριο μαγείρε ένα φαγητό. Έμενε σε αυτό, ας πούμε, το δρόμο και πλήρωνε κάτι μπουρδες, 3 ευρώ, 4 ευρώ. Σου δίνανε πιατάκι και πιρουνάκι και μπορούσες να δοκιμάσεις 3 ή 4 φαγητά και κρασί. Έγινε παζουρισμός και εγώ έφτιαξα σιωπηκτά μακαρόνια με ξυνομιζήθρα και ντομάτα. Δεν άρεσε καθόλου, αυτή δεν με κρέασε όλη. Όμως εγώ ίδιος το χάρηκα πάρα πολύ, διότι γνώρισα κόσμο, δοκίμασα πράγματα, ήταν χαρούμενα, υπήρχε μουσική, μια δράση δηλαδή που όποιος τουρίστας πέρασε από αυτή την εκδήλωση θα έχει να το θυμάται σε όλη του τη ζωή. Πραγματικά. Αυτά συμβαίνουν. Υπάρχουν πολλά πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Είναι δωρεάν, παιδιά, δεν κοστίζουν τίποτα. Αυτά. Έτσι. Και σε, πολλά, και σε άλλα νησιά, όχι μόνο στην Κρήτη. Το θέμα είναι οι τουρίστες που θα έρθουν και θα μπουν μέσα στα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα να έχουν σχέση με όλο αυτό. Να μην τους κρατήσουν μέσα σε αυτή την ιστορία της πισίνας, ούτε καν της θάλασσας πολλές φορές. Ήλιος, πισίνα. Ήλιος, πισίνα, international φαγητό. Ναι. Αυτό. Θα μπορούσα να συμβεί σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Γιατί να έρθει η Ελλάδα ο άνθρωπος?
Αυτό γίνεται στα all inclusive. Νομίζω ότι η εμπειρία δική μου λέει ότι αυτά τα μεγάλα resort και τα λοιπά έχουν μπει σε μια διαδικασία όλα να έχουν μια ελληνική ταβέρνα. Ευτυχώς, Ηλία. Ναι. Κάνουν ένα ελληνικό πρωινό, εν πάση περιπτώσει εγώ δεν συμφωνώ 100%, αλλά είναι κάτι κι αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι αν έχουν κάποιες συμφωνίες με εστιατόρια, τους στέλνουν σε συγκεκριμένα εστιατόρια, γιατί οι ρεσεψιονίστες έχουν και τον πόνο. Πέρα από αυτό, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βγαίνουν έξω. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το καταλαβαίνω, είναι κουρασμένοι. Δηλαδή, ακόμη κι εγώ μου έχει τύχει να πάω κάπου να ξεκουραστώ και να μείνω δύο μέρες και να μην κουνήσω. Φαντάσου αυτοί που έρχονται σε επαφή με τον ήλιο. Αυτοί ψάχνουν τον ήλιο. Δεν τους ενδιαφέρει, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Τον ήλιο και την πείρα. Ναι. Πρέπει να τους βγάλουμε έξω στα πανηγύρια. Σωστά. Κύριε Μαμαλάκη, η οικονομική κρίση έγινε μια αφορμή να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας, να αλλάξει και η νοοτροπία. Θεωρείτε ότι το πολιτιστικό προϊόν της χώρας μας μπορεί να ανταποκριθεί? Και το ρωτώ αυτό αναφορικά και με την τάση μιας ομογενοποίησης παγκόσμια των πολιτιστικών προϊόντων, των επιμέρους. Όταν λέτε πολιτιστικά προϊόντα, τι εννοείτε? Μπορούμε να πούμε αυτό και το φαγητό, μια και είναι η συζήτησή μας, και η τέχνη, αλλά εφόσον είμαστε στη διπλωματία της γαστρονομίας, θα σταθούμε σε αυτό. Υπάρχει μια τάση. Θα σας πω το εξής, ότι ειλικρινά το πιστεύω αυτό. Μέχρι το 2011-2012, στο κάθε νοικοκυριό, επειδή υπήρχε μια άνεση, υπήρχε μια κατασπατάληση. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ το γαλλικό ροκφόρ και αγαπάω πολύ και την ελβετική γκριέρ. Είναι θεή κάτρια. Τάδοξα. Πήγαινα χωρίς χαρτάκι από τη σύζυγο, έμπαινα στο σούπερ μάρκετ και ό,τι μου γιάνιζε τώρα να στο κάνω τσι. Τώρα πάω με σημείωμα. Για να ξεχάσεις κάτι γι' αυτό. Αλλά δεν παίρνω τίποτα παραπάνω από αυτά που μου έχει σημειώσει. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια στενότητα χρήματος και δεν μπορούμε πια να κάνουμε κατά την όρμη σπατάλα. Αγαπάω πολύ πολλά ξένα προϊόντα, αλλά πειθαρχώ. Δεν θα τα πάρω. Όταν η γαλλική γκριέρα αυτή τη στιγμή φτάνει τα 25 ευρώ το κιλό, λυπάμαι, δεν μπορώ να την αγοράσω. Παίρνω μια γαλλιερίτσα ή σύρου ή τίνου ή νάξου κτλ. Δηλαδή μαζευτήκαμε. Νομίζω ότι η ελληνική παραγωγή ούτε μειώθηκε, ούτε έγινε καλύτερη, αλλά ούτε έγινε και χειρότερη. Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις από παραγωγούς γεωργικών προϊόντων που έχουν κάνει θαύματα και πάλι είναι αυτό που είπε η Ντίνα, δεν ξέρουν πού να τα πουλήσουν. Στο Ρωκομενό είναι δύο αδέρφια αυγή παλιών παραγωγών ντομάτας που κάνανε για πρώτη φορά στην Ελλάδα συμπίκνωση ντομάτας χωρίς θέρμανση. Αλλά είναι πιο ακριβή από την Οπερτές. Και δεν έχουν τον τρόπο να το πουλήσουν. Στη Δράμα βρήκα έναν παραγωγό που είναι σε ένα χωριό που λέγεται Ξηροπόταμος, ο οποίος ανεβαίνει στο Παγκαίο, μαζεύει τα κεντροκούκουτσα, έχει φέρει από στα κτίρια από τη Σκωτία και φτιάχνει ένα τζιν που το λέει Dry River, όπως το χωριό του. Είναι το ωραίότερο τζιν που έχω δοκιμάσει, ούτε τα Gordon, ούτε τα Bombay, ούτε τίποτα. Δεν ξέρει πού να το πουλήσει. Πουλάει άπειρη ποσότητα από τσίπουρα, το τζιν δεν μπορεί να το πουλήσει. Το πίνει, φαντάζομαι. Γερνάει. Μάλιστα. Αλλά είναι ωραίο στην όραση η γεωργία. Εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά. Αν ξαναξεκινούσα τη ζωή μου, θα γινόμουν γεωπόνος. Δεν είναι αργά. Ούτε δεν είναι αργά, Ηλία. Ήρεμα. Θεωρείτε ότι η παγκοσμιοποίηση και οι fusion κουζίνες χάνουν την εθνική τους ταυτότητα? Δηλαδή, τι λέτε? Όλη αυτή η τεχνική, το ανακατεύω τη μία κουζίνα με την άλλη, είναι αφορμή η κάθε αυτή η εθνική κουζίνα να χάνει την ταυτότητά της, η στοιχεία της? Λοιπόν, τώρα εδώ πρέπει να το δούμε από 2-3 διαφορετικές πλευρές. Γιατί η fusion κουζίνα που δεν είναι πλέον τώρα δεν είναι αυτό που αναζητούμε, πέρασε δηλαδή πριν μια πενταετία, το ψάχνανε. Σήμαινε αυτόματα ότι είχες και πρόσβαση σε έναν άλλον κόσμο και είχες μια οικονομική επιφάνεια, κοινωνικά δηλαδή σήμαινε κάτι. Τώρα πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μια στροφή προς την αλήθεια της γεύσης. Η αλήθεια της γεύσης έρχεται να κάνει και με την απλότητα, όχι την απλοϊκότητα, την απλότητα της γεύσης. Η απλή γεύση δεν μπορεί να είναι fusion. Δηλαδή, ενδεχομένως, η κουζίνα δεν έχει όρια.
από την άποψη ότι οι χώρες, είναι λογικό ότι η ελληνική κουζίνα έχει επηρεαστεί από τους γείτονες, έχει επηρεαστεί από την βαλκανική κουζίνα, από την κουζίνα των φίλων μας των Τούρκων δίπλα, η Οθωμανική άλλωστε αυτοκρατορία μαζί και όλους επηρεάσει, αλλά η κουζίνα είναι το προϊόν. Δηλαδή, αν εγώ πάρω και κάνω μπριάμ και βάλω σόγια, αυτό είναι fusion. Αυτό όμως δεν έχει καμία ταυτότητα. Δηλαδή, είναι αυτό που ρωτώ όμως. Αυτό ακριβώς. Δεν σημαίνει όμως, γιατί απ' την άλλη υπήρχε ένας τρόμος μακριά από οτιδήποτε ξένο υλικό να μην αλλοιώσουμε την ταυτότητά μας. Εγώ δεν νομίζω ότι κινδυνεύει η ελληνική κουζίνα από τη σόγια. Θέλω να πω, όλοι το μπορεί να το αντιληφθούμε ότι όταν παίζεις και βαριέσαι να βάλεις, ξέρω εγώ συνέχεια, βαλσαμικό ξύδι, έτσι, θα μπορείς να βάλεις σόγια ή να βάλεις πετιμέζι. Εγώ βάζω πετιμέζι γιατί τρελαίνομαι. Το πετιμέζι είναι αυτό που προσπαθώ να σπρώξω τους Γάλλους. Αλλά αυτός που πραγματικά κατανοεί τη γεύση, τη βάση της κουζίνας και αναζητά να τρέφεται σωστά και ηθικά, δεν νομίζω ότι κινδυνεύει η κουζίνα από το φούζιο. Κινδυνεύει από ανθρώπους οι οποίοι κακοποιούν ακόμα και την εθνική κουζίνα. Εγώ πιο πολύ φοβάμαι από τη χρήση που την κάνουν των ανθρώπων, δηλαδή από που επηρεάζουν μεγάλη μερίδα του κοινού, παρά από τα ίδια τα προϊόντα που έρχονται σαν ξένα. Μάλιστα. Για μένα είναι ένα το φαγητό fusion, το οποίο γεννήθηκε πριν από 2 αιώνες και θα μείνει στην ιστορία και που είναι δημιούργημα μιας φυσικής συνεργασίας. Είναι ο μουσακάς. Τέλειος. Πρέπει να σας πω ότι στον πόλο σε Ουζερή, στους Μεζέν, έβαλα σκουπρί κλειστό, το οποίο με ένα πινελάκι το είχα ρίξει με καλά μασάλα, σαν τσαϊδική. Πήγαινε. Βέβαια. Το Μεζέ του Ούζου πήγαινε. Βέβαια, γιατί το μείγμα αυτό χρειάζεται. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο θα το παραγγείλω. Ούτε και το έφαγα. Εντάξει, αυτό γίνεται στα πλαίσια που να γίνει λίγο πιο χαριτωμένη, λίγο πιο διασκεδαστική. Να παίξει λίγο με τον ουρανίσκο, έτσι παίζουν. Δηλαδή αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Να πειραματιστεί αθώο. Από την άποψη ότι σου δίνει και μια άλλη γεύση και πολλές φορές έχουμε ανάγκη από κάτι καινούριο, διαφορετικό. Και επειδή ο καημένος ο μαγείρας δεν μπορεί να κάνει συνέχεια τέτοια πράγματα, βαριέται. Να σας πω την αλήθεια, ότι εγώ έχω βαρθεί να κάνω συνέχεια σουτσουκάκια. Ηλία. Μπορώ να τα κάνω δηλαδή σουτσουκάκια με ράζερ χανούτ. Ναι. Δηλαδή, να βάλω έτσι ένα μείγμα από το Μαρόκο στα μπαχάρια μου μέσα, να κάνω κάτι άλλο. Μπορεί να δεχτείτε αργότερα την ερώτηση ότι είστε αιρετικοί, αλλά θα το αφήσουμε στο κοινό μας. Έτσι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να δούμε λίγο την Αθήνα ως πολυπολιτισμική πόλη. Λοιπόν, η διπλωματία της γαστρονομίας και η δυνατότητα που προσφέρει η εθνική κουζίνα στο να μεταβάλει την αντίληψη του κοινού για τις συνήθειες μιας άλλης εθνότητας. Έχουμε στην Αθήνα Σύριους, Αιθιώπες, πολλά street food κτλ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά δεν είναι η καθημερινή μας τροφή. Με την έννοια ότι πολύ ευχαρίστως, εμένα λατρεύω τα φαλάφελ. Στο ένα ταξίδι που έκανα πρόσφατα στην Ιορδανία, έμεινα 8 μέρες, μεσημέρι βράδυ έτρωγα φαλάφελ. Ήταν ο τόπος τους, είχαν και δική πυκνοστινιά. Εδώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Είχα πάει, δηλαδή, πώς να σας πω, το φαγητό είναι μνήμη. Και δεν αποτυπώνεται ούτε καν στη συνταγή, ούτε σε φωτογραφία αποτυπώνεται. Αποτυπώνεται εδώ, στο μυαλό. Έτσι λοιπόν υπάρχει και μία σύγκριση και λέμε ότι ένα αγόρι μεγάλωσε σε ένα σπίτι που η μαμά του έκανε την πιο απέσια φακή του κόσμου. Και παντρεύεται μετά από χρόνια μία πολύ καλή κοπέλα που ξέρει μαμαγειρική γιατί κάνει την καλύτερη φακή του κόσμου. Αυτός θα αγαπάει τη φακή της μάνας του. Έτσι, την κακή φακή που αυτή έχει συνηθίσει. Αυτό είναι το θέμα της μνήμης. Έτσι. Δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε τις ξένες κουζίνες στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε να τα φάμε μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά το μήνα, γιατί θέλουμε το λίγο διαφορετικό, αυτό που είπε και η Ντίνα, ότι βάζω ένα μπαχαρικό λίγο πιο extreme μέσα σε ένα φαγητό. Εγώ στο Βιετνάμ την πρώτη μέρα τρελάθηκα από τη χαρά μου με το Βιετναμέζικο, τη δεύτερη ήταν πολύ καλά, την τρίτη καλά, την τέταρτη ήταν πίτσα. Δεν γίνεται. Η μνήμη αυτή είναι
έχει μνήμες και το στομάχι, έχει μνήμες και το μυαλό και έχει μνήμες, θέλω να σας το πω πολύ σαφώς αυτό, το στομάχι έχει μνήμες και των υλικών. Έτσι. Δηλαδή, όσα μαγαζιά τηγανίζουν με φινικέλαιο, το στομάχι μας δεν έχει μνήμες φινικέλαιο. Παθαίνει κολούμπρα, παθαίνει πανικό. Δεν ξέρει πώς να χωνέψει, δεν ξέρει πώς να τις αντιμετωπίσει. Αυτό το λάδι που πίνει στους 45 βαθμούς και το χρησιμοποιούν επίτηδες για να στεγνέσει πατάτες. Ενώ αν φάμε μια πατατούλα με ηλιέλαιο ή με ελαιόλαδο, ανάλογα τι προτιμάει ο καθένας, χωνεύεται μια χαρά. Και είναι θέμα γονιδίων, έτσι. Ο προπάπος του προπάπου έτρωγε ελαιόλαδο και πάει λέγοντας και εμείς σήμερα πίνουμε ελαιόλαδο. Δεν νομίζω ότι μπορούν να σωματωθούν αυτοί οι κουζίνες στην ελληνική κουζίνα. Ζούμε σε μια εποχή που είναι και δύσκολη. Δεν αφιβλήτα. Εγώ έχω κάνει ντοκιματέρ στη Συρία 2-3, έχω κάνει στην Ιορδανία, εγώ με χαρά έτρωγα το φαγητό τους, αλλά όχι για πάντα, όσο κρατούσε το ταξίδι. Μάλιστα, έχετε την εμπειρία της Γαλλίας στο Παρίσι. Οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες δημιουργούν εκείνες τις συνθήκες ώστε να αλληλεπιδράσουν οι εθνικές κουζίνες και να καταλύσουν πολιτισμικές αντιστάσεις και διαλύουν τα στερεότυπα, αν υπάρχουν. Θα ξαναπώ κάποια λόγια του Γουίτερς, του καθηγητή διεθνών σχέσεων, που λέει: «Δεν έχει τόση σπουδαιότητα το φαγητό, όσο είναι σπουδαίες οι κινήσεις και οι αξίες πίσω από το φαγητό. Δεν είναι πρόσκληση σε δείπνο, είναι πρόσκληση σε σχέση». Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί δείχνει τη δύναμη που έχει το φαγητό. Και άμα θέλει να ρίξεις μια κυρία, είναι ωραίος τρόπος σαν άντρας να τις μαγειρέψεις. Για πες. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό έχουν μεγάλη επιτυχία προφανώς οι άντρες σεφ, έτσι. Εγώ έχω και έτοιμο το μενού. Τι είπες? Εγώ έτοιμο και το μενού. Έχεις έτοιμο το μενού. Τα λες αυτά επειδή λείπει σύζυγος. Έτσι την έριξες. Έλα, μπράβο. Το φαγητό, ναι, σαφώς έχει συναισθηματική μνήμη και απ' την άλλη είναι ο τρόπος που επικοινωνείς μέσα από το φαγητό. Εγώ βιωματικά πάλι θα ανατρέξω για να ψάξω την απάντηση ή μάλλον το πώς αντιλαμβάνουμε όλο αυτό το οποίο είπατε. Θυμάμαι, είναι τώρα στο Παρίσι, έχω κάποιους φίλους οι οποίοι είναι συνάδελφοι και οι οποίοι είναι από άλλες χώρες, δεν είναι Γάλλοι. Η καλύτερη μου φίλη είναι μία από το Μαρόκο που λέγεται Φατέμα Χάλ, είναι πολύ γνωστή και έχει ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Με την κουζίνα του Μαρόκο που... πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Είχα λοιπόν την ευτυχία να με καλέσει... Έφαγα στο εστιατόριό της, το οποίο εκ των πραγμάτων, όπως και εμείς στο Ιβιεβάν, σαφώς έχουμε τον εθνικό μας χαρακτήρα και την εθνική ταυτότητα, αλλά λίγο όσο εξωτικό και να είναι, πρέπει ο Γάλλος να το αντιλαμβάνεται, να αισθανθεί ωραία. Ακριβώς έτσι αισθάνθηκα και στο Μαροκινό που έφαγα. Όταν με κάλεσε όμως στο Μαρόκο στη Φέζ και έφαγα στο σπίτι της και φάγαμε καθισμένες κάτω με τα χέρια, εκεί κατάλαβα ότι το φαγητό, αν το ταξιδέψεις σε μια άλλη χώρα, αυτόματα, λες και το κάνεις με ένα μαγικό τρόπο, το προστατεύεις και, ή μάλλον, του παίρνεις το πρωτόγνωρο, το πρωτόγωνο, το λουστράρεις. Νομίζω ότι όλοι αυτό κάνουμε. Το λουστράρουμε το φαγητό. Εννοείται. Θα μου πεις, γιατί δεν είναι ούτε το κλίμα, δηλαδή ούτε ο τόπος, αλλά και ο άνθρωπος αλλάζει. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι η ίδια στο Παρίσι και δεν είμαι η ίδια όταν είμαι στο χωριό μου, που θα φιλοξενήσω ένα Γάλλο φίλο μου. Ναι, βέβαια, οι προσλαμβάνουσες, οι διανοητικές και οι αισθητηριακές αλλάζουν σαφέστατα. Δεν είναι η ίδια η τσικουδιά στο Ρέθυμνο και η ίδια στην Αθήνα, ακόμα και αν πρόκειται για το ίδιο μπουκάλι. Συμφωνούμε εδώ όλοι, φαντάζομαι. Πίνουμε στην Κρήτη, τώρα λέω να πάρουμε μαζί μας, το βάλουμε στο ψυγείο, δεν το έχουμε ξεχάσει. Ναι. Σωστά. Το ξεχνάς, αλήθεια. Να ρωτήσω το εξής, είναι μία κοινή ερώτηση.
Το φαγητό καταδεικνύει και το βιωτικό επίπεδο ενός λαού και όπως είπαμε είναι και μία απόλαυση, είναι μία εμπειρία. Να σας δώσω μερικά ονόματα. Και παρηγοριά μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, Φεράν Αντριά, μοριακή γαστρονομία, αλχημιστής, εστιατόριο El Bulli. Η ζήτηση των κρατήσεων είναι περίπου 100 φορές μεγαλύτερη από τις... Το ξέρουμε αυτό, απλά να το αναφέρω σαν ένα φαινόμενο. Το έκλεισε μόνος του. Είναι γνωστά αυτά και ότι το λειτουργούσε και 6 μήνες το χρόνο. Το 2010 οι Ισπανοί τον έχρισαν ως πρεσβευτή του τουρισμού. Πάμε στον Άντονι Μπουρντέν, Γαλλοαμερικάνος, ταξιδευτής, εντρίφησε σε εθνικές κουζίνες, είδε και τις συνθήκες διαβίωσης, στεκότανε δηλαδή στις χώρες που επισκεπτόταν. Ο Αλέν Τουκάς, που δημιουργεί τάσεις σύγχρονης γαστρονομίας, ανοίγει το ένα μαγαζί μετά το άλλο. Κατά τη γνώμη σας, πρόκειται για ήρωες της σκηνής, της διπλωματίας, της γαστρονομίας ή για υπερτιμημένους αστέρες? Ο Φεράν Αντριά έκανε μια πολύ σημαντική δουλειά, λίγο extreme, γιατί πήγαινε και έτρωγες μέχρι τις 40 πιατάκια και έκανε ένα βήμα μπροστά σε αυτό που λέγεται μοριακή γαστρονομία. Όμως, εγώ στο ντοκιμαντέρ μου που έχω κάνει στη Βαρκελόνη και στη Μαδρίτη, βρήκα τα fast food του Φεράν Αντριά. Γιατί έχει fast food. Έτσι, δεν είναι ένα fast food του τύπου McDonald's. Πουλάει πουσά κοτοπουλάκια με τρία διαφορετικά μαγειρέματα, ένα μαροκινό, ένα ελληνικό και ένα ισπανικό. Έχει κουσκούς, έχει πολύ ωραίους χυμούς, κρασί σε μικρά μπουκαλάκια να είναι εφικτό και δεν πληρώνεις, ας πούμε, 7 ευρώ για να φας, πληρώνεις γύρω στα 22. Αυτό δείχνει κάτι. Μία σοφία, κατά τη γνώμη μου. Πάμε στον επόμενο, που είναι ο Άντονι Μπουρντέν. Τον είδατε ποτέ να μαγειρεύει? Όχι, μόνο να βρίζει και να πίνει. Και να πίνει, ναι. Έτσι. Ωστόσο, αυτό το στυλ είναι κάτι το οποίο και σε φαίνεται. Προσέξτε. Και αυτή η ερώτηση τώρα. Καλή μου τώρα. Αυτός είναι ένας ωραίος άντρας. Ήτανε, μας άφησε... Το ξέραμε. Ήταν ένας ωραίος άντρας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά 90% μεθυσμένος. Και αυτό του βγάζει μια γλυκά. Έτσι. Τηλεόραση έκανε. Ναι. Όχι, δεν είναι. Ήταν αληθινά μεθυσμένος. Έκανε όμως, μας πήρε από το χέρι και μας ταξίδεψε στον πλανήτη. Εάν έχετε διαβάσει τα βιβλία του, τα οποία είναι πολύ ανώτερα από τα ντοκιμαντέρ που έκανε, το πρώτο του βιβλίου είναι ψάχνοντας το καλύτερο φαγητό του κόσμου. Το δεύτερο βιβλίο. Το πρώτο το έχω προλογίσει εγώ. Γυρίζει όλο τον κόσμο και δοκιμάζει φαγητά. Και τελειώνει αυτή η περιοδία και βρίσκονται στην Κόα μαζί με την τότε γυναίκα. Και σταματάνε στην παραλία και παίρνει ένα μπέργκερ. Και γυρίζει στη γυναίκα του, το γράφει στο βιβλίο του. Και λέει: αυτό είναι το καλύτερο φαγητό του κόσμου. Γιατί αυτό έτρωγα από παιδί, γιατί με αυτό μεγάλωσα και αυτή τη μνήμη έχω. Δεν κρίνω εγώ, λέει ο ίδιος. Ο Ντικάς είναι ο πιο φινετσάτος σεφ της Γαλλίας. Θα σας πω προσωπικά ότι εγώ δεν είμαι καθόλου φινετσάτος. Πήγαμε στο weekend στο Μονακό. Και μαρίκνα φραγκόκοτα. Έρχεται ένα καρότσι λοιπόν με ένα σημαίνιο τέτοιο καταπληκτικό εστιατόριο. Είχε ένα πράγμα σαν βιβλιοθήκη και είχε πάνω ψωμιά. Και είχε ένα ψωμί που ήταν σαν βιβλίο. Και τραβούσε στη σελίδα και κόβεσαι ένα κομματάκι ψωμί και το έτρωγε. Μετά την άλλη σελίδα και ήταν πάλι εντυπωσιακά πράγματα. Μου φέρνει λοιπόν να παραγγείλω τη φραγκόκοτα, μου ανοίγει την καμπάνα την ασημένια και είναι ολόκληρη φραγκόκοτα. Για να φάω ένα στιτάκι. Και μου κόβει ένα στιτάκι που απ' έξω είχε σαν είχε ένα γλάσο από νες καφέ και μέσα ήταν ομοί. Δεν μπορούσα να το φάω. Όταν λέμε μεγάλη μπίζνα, πουλάει ρούχα, πουλάει σκεύη, κάνει σεμινάρια μαγειρική, σεμινάρια ψυχολογική και δεν πάει ποτέ ο ίδιος. Έτσι, έχει δύο μαγαζιά, έχει βγάλει προϊόντα δικά του, είναι μπίζνα. Πάρα πολλά μαγαζιά σε όλο τον κόσμο, ο Ντουκάς. Γύρω στα 50 από ό,τι είδα, ναι. και αυξάνονται. Εγώ να ξέρω ότι έχουν βάλει το Ντουκάς να είναι υπεύθυνος
για την γαστρονομική, τέλος πάντων, εικόνα που προμοτάρει η Γαλλία. Αυτό κάτι μου λέει. Και οφείλω να το αναγνωρίσω κάτι, το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση, και εκεί κατάλαβα ότι είναι ένας πανούργος, πανέξυπνος επιχειρηματίας. Όταν κατάλαβε ότι πλέον η μεσογειακή διατροφή αρχίζει να κερδίζει έδαφος, διότι οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από το ελαιόλαδο να τρώνε πιο υγιεινά, το βούτυρο άρχιζε και έχανε έδαφος, έρχεται και κάνει μία τρίπλα και βάζει την Νότια Γαλλία στο προσκήνιο. Προβάνς, Προβιγγία, όλη αυτή η ιστορία. Και βλέπεις λοιπόν ότι τελικά το πώς θα προωθήσεις και γαστρονομικά μια χώρα είναι η επικοινωνία, είναι marketing. Αλλά δεν είναι μόνο σου, έχει επιτελείο ολόκληρο. Εννοείται. Τι επιτελείο, δεν μπορείς να φανταστείς. Υπάρχει μύθος, λέει, ότι δουλεύουν 800 άνθρωποι για τον Ντουκάς. Και λέω μετά, το συζητούσα τις προάλλες με μια Γαλλίδα δημοσιογράφο. Λέω, τι μύθος, δεν μου φαίνεται παράλογο. Σκέψου, πόσοι χώροι, πόσα εστιατόρια. Έχει και εξοπλισμούς κουζίνας. Βεβαίως. Και έχει τώρα το τελευταίο το επίτευγμα που πάει εκπληκτικά. Είναι το εκδοτικό οίκος. Όλοι πλέον οι σεφ ανά τον κόσμο βγάζουν βιβλία στον εκδοτικό οίκο του Ντουκάς. Γιατί η επιτυχία είναι δεδομένη. Έχει ένα σύστημα διακίνησης όλο τον κόσμο, το οποίο είναι εκπληκτικό. Μάλιστα, προτού δώσουμε το λόγο στο κοινό, δύο τελευταίες ερωτήσεις της βιωματικής σας εμπειρίας. Κύριε Μαμαλάκη, τον προηγούμενο Οκτώβριο, εβδομάδα ρωσικής γαστρονομίας, κορυφώθηκε στο Cape Sunio, κάτω από τον ναό του Ποσειδώνα, ένας Ρώσος αρχισεφ και ένας Έλληνας μαγείρεψαν εκατέρωθεν πιάτα της εθνικής κουζίνας. Δηλαδή, ο Έλληνας μαγείρεψε ένα πιάτο ρωσικής κουζίνας και αντίστροφα. Ήσασταν μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Τι αποκομίσατε από όλη αυτή την ιστορία? Πώς είναι και εμείς, θα λέτε να είμαι. Είμαστε λίγοι. Πάντα είσαι ειλικρινή. Αφήστε το μικρόφωνο και πείτε τα. Θα σας πω το εξής. Ήταν μια πολύ ευγενική πρόσκληση, γιατί λόγω και κοινής καταγωγής γνωρίζουμε καλά με τους ανθρώπους της Λεκοτέλ και με τον κύριο Μιναδάκη που είναι τώρα διευθυντής στο Σούνιο και με τον κύριο Καρακιδάκη και με τον ίδιο τον κύριο Νίκο. Το δέχτηκα και μάλιστα πέρασε και πολύ ωραία. Ο Ρώσος μαγείρεψε ελληνικά ένα ψάρι αλασπετσιώτα που δεν έμεινε αλασπετσιώτα. Και το αντίθετο. Αυτό δεν έγινε στα πλαίσια κάποιας μορφωτικής αλλαγής. Έγινε γιατί η Ρωσία έχει πάρα πολλούς Ρώσους πελάτες και γιατί έπρεπε να δείξει ότι ακουμπάει τη ρώσικη κουζίνα. Ήταν marketing. Καλό ήταν πάντως. Πολύ καλό. Το ίδιο κάνει και το Σάνι. Κάθε χρόνο κάνει ένα φεστιβάλ στην Χαλκιδική, φωνάζει μάγειρες εδώ από την Αθήνα, ο ένας μαγειρεύει έτσι, ο άλλος κοκορέτσι, ο άλλος γιουβέτσι, τα φωτογραφίζει και στο προσπέκτο της επόμενης χρονιάς λέει, να, εδώ μαγείρεψε αυτός και κάνει εκείνο και εκείνο. Και κερδίζει την πελατεία, γιατί η ακριβή πελατεία ενδιαφέρεται για την κάθε κουζίνα. Καλά κάνουν, αλλά δεν είναι ούτε διαγωνισμοί, ούτε ανταλλαγή γνώσης των κουζινών. Νομίζω είσαστε τι δεν είσαστε. Όχι, δεν είχατε. Εγώ το είπα ομά και στον ένα μάγια και στον άλλο. Ούτε το ρώσικο έμοιαζε με ρώσικο, ούτε το ελληνικό με ελληνικό. Ωστόσο, αυτό θα είχε κάποιο αποτέλεσμα όσον αφορά κρατήσεις και όσον αφορά την πώληση, έτσι. Εγώ είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος και δεν με παρεξηγείτε κιόλας, αλλά το μάρκετινγκ είναι έξω από τα δεδομένα τα δικά μου και γι' αυτό δεν έγινα και ποτέ σπουδαίος επιχειρηματίας. Εντάξει, είσαστε οικονομολόγος ως προς την ιδιότητα. Θα πάω από εδώ τώρα στο μάρκετινγκ. Έχει ανακοινωθεί η συνεργασία σας με ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Χαλκιδική. Ήσασταν τις προάλλες. Ο στόχος είναι η προώθηση της εθνικής ελληνικής κουζίνας και πολλά άλλα πράγματα. Τι αποκομίζετε εσείς από αυτό το βίωμα και πόσο τελικά όλη αυτή η ιστορία βοηθά όχι μόνο τις κρατήσεις, αλλά και τους τουρίστες, όποιον έρθει, να έχει μία έτσι άμεση επαφή και αυτό να εξαργυρωθεί τελικά σε προστιθέμενη αξία. Λοιπόν, καταρχάς όλο αυτό το ωραίο θα γίνει φέτος. Δηλαδή αυτή θα είναι η χρονιά που θα... Γιατί το θέμα είναι να κριθείς εκ του αποτελέσματος, να δούμε αν θα πάει καλά όλο αυτό για το οποίο εγώ δουλεύω εδώ και μερικούς μήνες. Γιατί σε αυτό το μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Χαλκιδική.
Εγώ είχα κληθεί πέρυσι από τους ιδιοκτήτες και τους ηθινώντες να δω λίγο γαστρονομικά πώς κινούνται. Και τους είπα τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι γνωστή, ότι δεν μπορείς να είσαι στη Χαλκιδική, να είσαι δηλαδή στην Ελλάδα και να μην έχεις χώρους με ελληνική εστίαση. Δεν είναι, σαφώς και η πελατεία τους είναι από όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό που έρχονται να δουν εδώ αυτοί οι άνθρωποι και να ζήσουν, εκτός από τον ήλιο και τη θάλασσα, είναι και το φαγητό μας, είναι οι γεύσεις, είναι το κρασί μας. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μέρος του ταξιδιού αυτό. Εγώ τους είπα, λέει, να μας κάνεις εστιατόριο γαλλικής κουζίνας. Λέω, όχι. Μα έχουμε δοκιμάσει εκεί που ήσουν και έκανες γαλλικά και ήταν πολύ ωραία. Λέω, ναι. Μπορώ ενδεχομένως να σας κάνω και πιάτα ασιατικά. Γιατί έχω την περιέργεια σαν επαγγελματίας να το τι γίνεται. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτή. Εγώ είμαι ελληνική κουζίνα. Λοιπόν, αυτοί στηρίχτηκαν πάνω μου και πάμε να κάνουμε τουλάχιστον από τους 8, τους 6 χώρους εστίασης να είναι με ελληνική κουζίνα, με ελληνικά προϊόντα, με ελληνικό κόνσεπτ και ο Θεός βοηθός. Καλή επιτυχία. Ναι, ναι, ναι. Είπαμε ότι είναι το food diplomacy σαν όρος που αφορά την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Να το εξηγήσουμε. Βεβαίως. Οι επιστημιστικές βοήθειες, εγώ έχω δουλέψει πάρα πολύ στη γεωργία και έχω κάνει πάρα πολλές επιστημιστικές που ήταν πληρωμένες από διάφορα κράτη για διάφορα κράτη. Δεν υπάρχει ούτε αγάπη, ούτε τρυφερότητα, ούτε ίκτος για αυτούς που πεινάνε. Τους δίνουν ένα φορτίο στάρι για να μην κάνουν επανάσταση ενάντια των πλουσίων. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή η Ευρώπη δεν συγκινείται από την πείνα της Νιγηρίας. Στέλνει το στάρι το καλαμπόκι να χορτάσουν λίγο, να μην βγουν με τα μαχαίρια στους δρόμους. Ξεκάθαρο. Μάλιστα. Και λίγα λόγια για την απόσυρση τροφίμων, κύριε Μαμαλάκη. Καλά. Αυτό είναι να το πούμε αυτό σαν να το γνωρίζουμε. Στην Ελβετία θα σας πω το εξής φοβερό παράδειγμα. Γιατί έχετε αναρωτηθεί ποτέ μια χώρα σαν την Ελβετία που δεν φυτρένει η σοκολάτα στο χώμα της, έγινε η μεγαλύτερη παραγωγός σοκολάτας του κόσμου? Διότι πριν από 100 χρόνια ο κύριος Νεστρέ, είναι υπαρκτό πρόσωπο Νεστρέ, ανακάλυψε ότι τα μόρια του γάλακτος εγκλωβίζονται από τα μόρια της σοκολάτας και δεν χαλάνε. Και επειδή οι Ελβετοί είχαν περίσσια γάλακτος, αρχίσαν και φτιάχναν σοκολάτες για να μην πετάνε το γάλα στους δρόμους. Και έγιναν οι μεγαλύτεροι σοκολατοβιομηχανία του κόσμου. Εμείς από την άλλη μεριά αποσύρουμε τα πορτοκάλια μας και τα λεμόνια μας και τα σπεριδοειδή, τα πετάμε και μας δίνει η ΕΟΚ δεν ξέρω πόσα λουδάκια του κιλό. Ενώ αν είμαστε άνθρωποι, όλη αυτή τη σπατάλη που γίνεται, θα μπορούσαμε τα ναύλα ενός καραβιού να πληρώσουμε, να στείλουμε αυτά τα έρματα πορτοκάλια κάπου. Μα στην Αίγυπτο, μα στο Αμάν, μα κάπου, εν πάση περιπτώσει που πεινάνε οι άνθρωποι ή που δεν ξέρουν καν το πορτοκάλι. Δεν πειράζει, τα πετάμε. Γίνονται πάρα πολλά τέτοια. Επιδοτήσεις για να κόψεις ελιές. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Καλά κάνετε και το θίγετε. Φυσικά δεν αφορά τόσο στο στενό πυρήνα της συζήτησής μας. Έχουμε και μια προϊστορία εκρίζωσης των παραδοσιακών ποικιλιών ελιάς, ακριβώς γιατί έλαβαν επιδότηση οι αγρότες συγκεκριμένοι και από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, ξαναγίνεται μια τέτοιου είδους προσπάθεια. Μακάρι. Το γάλι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε τεράστια άνοδο. Παρά τα κονσόρτσιουμ που κάνανε οι Ισπανοί με τους Ιταλούς, το ελληνικό λάδι παραμένει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό και είναι εξαγωγικό. Εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με το ελληνικό. Κάνω σεμινάρια για τις γεύσεις. Τα λάδια δεν είναι ίδια. Εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ, παίρνουμε ένα λάδι, το βάζουμε στο καλό και μαγειρεύουμε. Η κολονέικη είναι πικρή. Το μανάκι είναι γλυκό. Η κολοβή που είναι από τη Λέσβο είναι μαλακιά. Δηλαδή, ένας αξιόλογος μάγειρες δεν έχει ένα λάδι στην κουζίνα του. Έχει 2-3 λάδια, ανάλογα τι μαγειρεύει, αλλάζει. Κάνω σεμινάρια σε επαγγελματίες μαγείρους για το ελαιόλαδο. Δοκιμάζουμε, ας πούμε, 3 φάβες με 3 διαφορετικά λάδια. Είναι σε μεγάλη ανάπτυξη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελαιοπαραγωγοί στην Ελλάδα που έχουν ψυχόμενες δεξαμενές που αναπληρώνονται με άζωτο όταν βγαίνει το λάδι από μέσα. Που σημαίνει ότι το λάδι μέχρι την τελευταία σταγόνα μένει διαμάντι. Είναι ο κύκλωμα επάνω στην Αλεξανδρούπολη. Και άλλοι πολλοί.
Εν πάση περιπτώσει δεν θα πετύχει αυτό το πράγμα, γιατί το λάδι και στην Καλαμάτα που πάω ζουν, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, είναι η ζωή τους αυτή τη στιγμή. Δεν είχε εκείνη την αδιαφορία μιας άλλης εποχής. Θα πάρω την επιδότηση για την ελιά, θα την πουλήσω την αξίδα, θα μαζέψω ένα χιλιάρικο. Αν ξυλώσω, ξέρω εγώ, 50 ελιές, θα πάρω 50 χιλιάρικα στην τσέπη. Αυτό πεθαίνει σιγά σιγά. Μακάρι, λοιπόν, να περάσουμε σε εσάς και έχετε το λόγο να ρωτήσετε. Τι θέλετε. Να πάρουμε και το μικρόφωνο. Γεια σας. Τους αγάπησα περισσότερο σήμερα, πρέπει να πω, παρόλο που ξέρω τη δουλειά τους. Ήθελα μόνο δύο γρήγορες παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι σε σχέση με το national branding που θέλουμε να χτίσουμε, σε σχέση με τη γαστρονομία, νομίζω ότι θα πρέπει κάπου να θυμόμαστε ότι αυτό δεν μπορεί να χτιστεί όπως κάθε branding, να μην υποβοηθείται από επιμέρους branding και τα τοπικά προϊόντα είναι ένα κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις γαστρόνομη national branding χωρίς να έχεις branded προϊόντα. Και αυτό το λέω γιατί πραγματικά έχει δίκιο μια γρήγορη παρένθεση σε σχέση με την πολιτιστική κουλτούρα που έρχονται με τα προϊόντα. Δηλαδή, αν κάνει κάποιος τον κόπο από εδώ, δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει ποτέ, να διαβάσουμε τι η UNESCO υιοθέτησε σαν πολιτιστική κληρονομία στη μεσογειακή διατροφή. Είναι αυτό που είπε η κυρία Νικολάου προηγουμένως. Πόσο βαθιά αναλύεται η αξία του γυναικείου συνεταιρισμού, του τρόπου του φαγητού κτλ. Μέσα σε αυτό που έχει υιοθετηθεί σαν άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Έχοντας πει αυτό, μια τελευταία κουβέντα. Επειδή έχουμε κάνει πολλή δουλειά σαν εταιρεία τροφίμων σε σχέση με τη σύνδεση με τον τουρισμό, δουλεύουμε με την Box και με διάφορα ξενοδοχεία κλπ. Η Ελλάδα, νομίζω ότι σε μερικές φορές βάζει ένα προβληματισμό, δεν είναι ακριβώς θέση, ας το σκεφτούμε λίγο. Νομίζω ότι περιμένουμε από τη χώρα σε κάποια πράγματα να είναι σε κάποιους κλάδους λίγο πολύ καλύτερη από ό,τι είναι στους υπόλοιπους κλάδους της. Και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή η Ελλάδα έχει μια δυσκολία για να πουλήσει brand προϊόντα στο εξωτερικό, εκτός των άλλων επειδή μιλήσατε για marketing. Είναι ότι είμαστε κακοί για λόγους όμως που έχουν βάση με το πώς είμαστε οι υποδομές της χώρας στο storytelling. Είμαστε κακοί στο marketing και στο storytelling. Είμαστε μια χώρα μη ευρωπαϊκή σε αυτό το κομμάτι, α το πω έτσι. Η κυρία Νικολάου πουλάει, γι' αυτό ξεχωρίζει το γι' αυτό ο κύριος Μαμαλάκης έχει δει τηλεόραση, έχει πει τις ιστορίες κτλ. Αυτό πουλάνε. Εμείς σαν χώρα δεν είμαστε εκεί. Δηλαδή, δύο άνθρωποι που έχουμε μπροστά μας δεν είναι προστατευτική της χώρας αυτό το κομμάτι. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Το marketing δεν είναι απλώς τσακπινιές. Θέλει μια υποδομή και πρέπει να πει στην ιστορία. Και έχω να σας πω πολλές τέτοιες ιστορίες, γιατί δουλεύουμε τελευταία καιρό με κάποιους παραγωγούς. Αλλά δεν θέλουμε σε κανένα κλάδο, και γιατί το λέω σε κανένα κλάδο, επειδή μιλήσατε για τουρισμό και έχουμε τη σύνδεση αυτή τώρα τα τελευταία δύο χρόνια που υπάρχουν σαν εταιρεία. Και ο τουρισμός πρέπει να γίνει καλύτερος, και εκεί δεν είμαστε καλοί. Δηλαδή, περισσότεροι νομίζουμε ότι ο τουρισμός είναι κάτι πολύ ψηλής προστέμενης αξίας στην Ελλάδα, θα το πουλήσουμε όσο να είναι κτλ. Δεν μπορεί ο τουρίστας, ο πράκτορας, να πουλήσει τα 15 ευρώ φαγητό, γιατί δεν το πουλάει και σαν τουριστικό προϊόν έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα που πάει η αλυσίδα προς τα πίσω. Όσο κακός είναι ο παραγωγός να κάνει storytelling, που λέμε και στο χωριό μας, του προϊόντος του, του γαστρονομικού εννοώ, και του πιάτου και του τοπικού προϊόντος κτλ., τόσο κακός είναι και ο μέσος ξενοδόχος ή προορισμός να κάνει storytelling του τουριστικού προϊόντος. Και αυτό το θεωρούμε αυτονόητο ο ένας κλάδος για τον άλλο, δεν είναι καθόλου, πιστέψτε με. Και έχω πολλά να πω, αλλά δεν θέλω να σας πω άλλο. Εγώ συμφωνώ. Εσείς είστε το storytelling της Ελλάδας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πήγα σε ένα συνέδριο στη Μυτιλήνη για τον Θεόλαντο στο Πολυθνήτο. Και μας φιλοξενήσε σε ένα ξενοδοχείο. Ξυπνάμε το πρωί και πάμε κάτω. Ο ιδιοκτήτης ήταν πρώην Αμερικανός μετανάστης και έφερε τα λεφτά γιατί είχε κάνει αυτό το ξενοδοχείο με τις κόρες του. Και καθόταν δίπλα στο μπουφέ του πρωινού που ήταν άθλιος. Στη Μυτιλήνη τώρα είχε Γκούντα, ας πούμε, είχε Λούπακ, είχε αυγά βραστά, είχε το ψωμί του τόστ, τέτοια πράγματα. Και κάθε φορά που έπαιρνε κάτι, έκλαιγε. Δηλαδή, στεναχωριόταν που έτρωγε. Και φαινόταν αυτό. Ευχαριστώ. Αν είχα την πολυτέλεια να κάνω δύο ερωτήσεις, εγώ αν μου επιτρέπετε. Ξεκινώντας από την πρώτη που αφορά το ελληνικό φαγητό και την εκπροσώπησή του στο εξωτερικό. Είστε και οι δύο, όπως υπόθηκε ήδη, πολύ καταξιωμένοι και σαν γνώστες αλλά και σαν επιχειρηματίες του χώρου του φαγητού.
Σίγουρα θα έχετε κάτσει πάνω από ένα τραπέζι να σχεδιάσετε μενού, να σχεδιάσετε γεύσεις καινούργιες, να δημιουργήσετε δηλαδή και να παρουσιάσετε. Και σίγουρα ως πρέσβης του ελληνικού φαγητού θα έχετε σκεφτεί πώς αυτό μπορείτε να το βάλετε κάτω με ένα συνταγολόγιο, ξέρω, 15-20 υλικών και να το κάνετε πραγματικότητα. Σε αυτό που είπατε, κυρία Νικολάου, όσον αφορά την αυθεντικότητα του φαγητού του ελληνικού και γενικότερα την απλότητα που θέλουμε να στηρίξουμε, γιατί μέσα από αυτό βγαίνει μια καλή γεύση, μια αληθινή γεύση, πώς το ελληνικό φαγητό έχει κυριεύσει τη διεθνή κουζίνα ή η διεθνή κουζίνα έχει κυριεύσει το ελληνικό φαγητό από τη στιγμή που το γκουρμέ γενικότερα, το οποίο τουλάχιστον στην Ελλάδα, εγώ δεν είμαι πολύ ταξιδευμένος, στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι ένα πιάτο το οποίο είναι πολύ μικρό, πολύ λίγο και περιορισμένο, δηλαδή έχουμε ένα, δύο, τρία πιάτα maximum στο τραπέζι. Πώς αυτό τελικά αντιπροσωπεύει την ελληνική κουζίνα, που έχει έναν κατάλογο 40 τουλάχιστον πιάτων σε μία απλή ταβέρνα και στη διεθνή της αυτή εκπροσώπηση έχει 4 πιάτα. Δεν ξέρω αν αν κατάλαβα... Πώς είπατε? Το ελληνικό φαγητό έχει 4 πιάτα στην εκπροσώπηση. Η ελληνική κουζίνα, κάνω γενικά. Κάνω λάθος, κύριε Μαλαμαλάκη. Δηλαδή, στο εξωτερικό, αν πας σε μία ταβέρνα, όχι ταβέρνα, συγγνώμη, ένα εστιατόριο καλό ελληνικό, θα βρεις τις 10 διαφορετικές πίτες, τις 10 διαφορετικές σαλάτες, τα 15 διαφορετικές... Δεν είναι όμως και λογικό αυτό. Δεν ξέρω, εσύ σαν λοιπόν, ο πλούτος μιας κουζίνας, σαφώς ο καλύτερος τόπος είναι ο χώρος, είναι ο τόπος της γραμμητής. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με την ελληνική κουζίνα. Η εξαγώγημη μορφή όλων των κουζινών αυτό παθαίνει. Και η ιταλική κουζίνα και η ισπανική κουζίνα, είναι λογικό. Τότε καλείσαι στην άλλη χώρα που θα πας να επικοινωνήσεις το φαγητό, αλλά να το επικοινωνήσεις έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό και να βρει και αποδέκτες. Τι νόημα θα είχε να έκανα εγώ στην κουζίνα, στο Εβιεβάν, στο Παρίσι, μία κουζίνα αυστηρά παραδοσιακή, ελληνική, η οποία δεν θα μπορούσε να συγκινήσει κανέναν. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι αναγκαστικά οι εθνικές κουζίνες σε μια ξένη χώρα κάνουν λίγα βήματα για να προσεγγίσουν τους ανθρώπους της χώρας. Αυτό είναι λογικό. Αυτό το κάνουμε όλοι. Και γίνονται σαφώς πολύ μεγάλες προσπάθειες να ξεφύγει η εστίαση στο εξωτερικό, η ελληνική εστίαση, από το τουριστικό μοντέλο, γιατί αυτό περιγράφεις, το τουριστικό, αυτό που λες έχεις δίκιο. Τα 4 πιάτα είναι τα 4 τουριστικά γνωστά πιάτα. Αυτό συνέβαινε στο παρελθόν, γιατί όπως είπα, έρχεται η εστίαση είχε αντιπροσώπους οι οποίοι δεν ήταν επαγγελματίες. Οπότε ήρθαν να παράξουν τα πιάτα που τρώγανε στο σπίτι τους. Κεφτεδάκια τρώγανε, μελιτζάνες τρώγανε και καμιά σούπα, τρώγανε και ένα αυγοκομμένο φαγητό, θέλω να πω, λογικό ήτανε. Και άλλοι ήτανε, ο καθένας ήταν από διαφορετικό τόπο. Δεν μπορούσε δηλαδή ο άλλος που ήταν από την Κρήτη να ασχοληθεί με την κουζίνα της Μακεδονίας. Λογικό, γιατί αυτό ήξερε. Ενώ τώρα που αλλάζουν τα πράγματα και πλέον οι χώροι της εστίασης γίνονται από επαγγελματίες και έχουμε να δώσουμε και να προάγουμε ένα ολοκληρωμένο πρόσωπο της κουζίνας μας, εδώ πλέον θέλει μια διαφορετική δουλειά. Γιατί έρχεσαι να συνδέσεις την τοπική κουζίνα με το τοπικό προϊόν. Δηλαδή, έτσι θα το καταλάβει και ο Γάλλος. Εγώ πρέπει να του πω, το τυρί αυτό είναι από την Πελοπόννησο. Παραδοσιακά το κάνανε έτσι, σε αυτή τη συνταγή. Έχω εμπνευστεί από τη συνταγή και σήμερα σου δίνω αυτή τη συνταγή. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό. Θέλει μία δουλειά για να φτάσει στο πιάτο και να έρχεται και να τον κάνεις πελάτη. Γιατί δεν σου φτάνει να έρθει μια φορά το χρόνο. Θα σας έρθει μια φορά το μήνα τουλάχιστον. Άρα πρέπει να βρεις τρόπους να τον προσεγγίσεις. Δεν είναι εύκολο, αλλά γίνονται δουλειές. Νομίζω ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα. Γιατί κατανοήσαμε αυτό ακριβώς που είπες. Τελικά δηλαδή. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Απλά για να το βάλουμε έτσι σε μια πρόταση. Τελικά έχει υποτάσσεται το ελληνικό φαγητό στις διαταγές της διεθνούς κουζίνας. Δηλαδή, τελικά σμικραίνει η ποικιλία του ελληνικού φαγητού σε 3-4 γεύσεις μέσα σε ένα πιάτο
ενώ δεν ισχύει αυτό στην πραγματικότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς όταν ζούμε εδώ στην Ελλάδα θα φάμε για πορτέζικο φαγητό, έχουμε δεδομένο από το σπίτι μας ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να πάρουμε δύο ξυλάκια και να πιάσουμε το φάι μας. Πάμε εκεί πέρα, πάμε στο σούσε, ας πούμε, και θα φάμε με τα chopsticks. Ο Γάλλος, ο Γερμανός, ο Ισπανός, οποιοδήποτε, ο Περουβιανός, έχει στο νου του δεδομένο ότι θα πάει στο εστιατόριο το ελληνικό και θα πάρει τρεις διαφορετικές κιτούλες, ένα τζατζίκι, μια χωριάτικη, μια μελίτσα σαλάτα, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα και θα τα βάλει στη μέση. Μα όχι μόνο το κάνει, του αρέσει κιόλα. Γιατί αυτό είναι που διαφοροποιεί την εθνική αυτή κουζίνα από τις άλλες που τρώει κάθε μέρα. Το έχει ανάγκη δηλαδή αυτό ο ξένος επισκέπτης που γίνεται πελάτης και έρχεται να φάει στο ελληνικό εστιατόριο να έχει μια εμπειρία διαφορετική, όχι μόνο γευστική, αλλά και όσον αφορά την τελετουργία γύρω από το φαγητό. Εγώ βλέπω δηλαδή ότι όταν θα πάρουν να γευτούν τον ταραμά μας, θα πάρουν την πίτα, που χρησιμοποιούμε τις πίτες αυτές που κάνουμε τα σουβλάκια, τις καβουρδίζουμε ωραία, τις ψήνουμε και τις δίνουμε μαζί με τον ταραμά. Δεν υπάρχει κανείς που να μας πει θα ήθελα μπαγκέτ, θα ήθελα την μπαγκέτα. Όχι, θα φάμε την πίτα. Το αναζητούν αυτό γιατί είναι μέρος της εμπειρίας. Το θέμα είναι εμείς πώς φτιάχνουμε, πώς τα σκηνοθετούμε όλα αυτά για να είναι ωραία και να είναι αρεστά. Δηλαδή δεν φταίνε αυτοί. Εμείς φταίμε. Ωραία. Και αν έχω τη δυνατότητα για τη δεύτερη ερώτηση. Επειδή η διπλωματία αποτελεί και μέσο διεκδίκησης, μην το πάρετε επιθετικά εντελώς, αλλά είναι μια ανταλλαγή, μια διαπραγμάτευση. Υπόθηκε προηγουμένως κάτι σχετικά με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ότι όλοι κάποτε ανήκαμε εκεί πέρα. Εγώ προσωπικά έχοντας διαβάσει, τουλάχιστον πρόσφατα από τον πρόσφατο τέλος επιπώντα τον καθηγητή των ιστορικών, τον κύριο Βριώνη, που έλεγε, ας πούμε, ένα παράδειγμα σας λέω, κύριε Μαμαλάκη, για τον Μπακλαβά, ότι ήταν ένα ελληνικής, βυζαντινής προέλευσης γλυκό, ας πούμε. Λες τον 7ο τόμο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που πραγματεύεται το φαγητό της Βυζαντινής, μιλάει για ένα Μπακλαβά, ο οποίος είναι μονόφυλος, ένα φύλλο κάτω, ένα φύλλο πάνω. Μπαίνουν τριών ειδών ξηρή καρπή, καρύδια με ύδαλο, μπαίνει πιπέρι, μπαίνει σουσάμι και μελόνι με μέλι. Αυτός είναι ο πατέρας του Μπακλαβά. Σήμερα, σήμερα τον καλύτερο Μπακλαβά στον κόσμο τον κάνει η Σύρια. Εξαιτίας του βούτυρου. Βάζουν τρία διαφορετικά βούτυρα. Ένα από αρνί, από την ουρά του αρνιού. Ένα από τις πέτσες του γιαουρτιού και ένα από διαφραγμένο γάλα. Αυτά τα τρία βούτυρα αυτά έχουν εντελώς διαφορετική γεύση και όταν ενώνονται δίνουν πραγματικά μια γεύση ωραία. Δεκτών, είστε επιστήμονας στο θέμα αυτό. Δεν θα διαφωνήσω όλα αυτά. Το περιέγραψε ωραία, βασικά το περιέγραψε κατά μία. Αυτός είναι ο Μαμαλάκης που έγραψε. Αν το συγκρίνετε ότι στην Κίμη κάνουν το καλύτερο ελληνικό μπακλαβά. Είναι αυτό στην Κίμη που κάνουν τα χίλια φύλλα. Δηλαδή από ένα κιλό αλεύρι βγάζουν περίπου 100 μπαλάκια και κάθε μπαλάκι γίνεται φύλλο και γεμίζει το ταψί μέχρι πάνω και είναι με αμύγδαλο και μέλι. Τέτοια τέχνη δεν την έχετε δει και μάλιστα η φήμη λέει ότι όσο περισσότερα φύλλα τόσο πιο καλή νοικοκυρά. Εγώ κάνω ένα μπακλαβά με ελαιόλαδο και αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να φας το μπακλαβά της μαμάς μου, να δεις φτιότητα τώρα. Μαμάς πρέπει να φάει το μπακλαβά του δικό μου. Σου μιλάω για πολύ ωραίο μπακλαβά, Ηλία, τώρα. Δηλαδή σου λέω, ας. Για να φτάσω λοιπόν στην ψυχή της ερώτησης στον πυρήνα, και σαφώς δεν είναι αυτό ο μπακλαβάς ειδικότερα, είναι γενικότερα το φαγητό του ελληνικού μεσαίωνα, ας το πούμε, δηλαδή του Βυζαντινού, των Βυζαντινών χρόνων. Η βάση του ιστορικού, ο οποίος ο ιστορικός δεν μπορεί να προσεγγίσει το φαγητό όπως κάποιος σαν εσάς, ας πούμε, αλλά καθαρά και μόνο σαν ιστορική συνέχεια, ήταν ότι δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν πάνω σε άλογα και οι οποίοι δεν είχαν σχέση με τις καλλιέργειες, δεν μπορούσαν να παράξουν προϊόντα τα οποία. Μιλάς για τους Τούρκους τώρα. Προφανώς. Ωραία. Λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν δύο φύλλα. Το ένα είναι οι Σελτζούκοι που έρχονται από τα σύνορα του Ιράν και οι άλλοι είναι από το Τουρκμενιστάν. Αυτοί που έρχονται από το Τουρκμενιστάν είναι νομάδες. Έχουν τη γάστρα στο άλογο και σφάζουν πρόβατα και τα κάνουν και μπάπια, μπιζολάκια και όλα το καθεξής. Οι Σελτζούκοι απ' την άλλη
είναι πιο έντεχνοι και πιο μορφωμένοι. Χρησιμοποιούν έντεχνη κουζίνα, είναι αυτοί που φτιάξανε τον παστουρμά πρώτη φορά και χρησιμοποιούν στην κουζίνα τους πάρα πολλά ξερά φρούτα. Περίκοκα, γεμιστά, δαμάσκηνα, που μαγειρεύονται μαζί με το αρνί κυρίως, γιατί η Ελλάδα δεν είχαν την εποχή εκείνη. Έρχονται αυτά τα δύο φύλλα, ενώνονται και γίνεται αυτό που λέμε σήμερα Τουρκία. Στην Τουρκία όμως, και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, ήταν, όπως είπαμε και προηγουμένως, πολύ λαοί. Ένα πολύ χαρακτηριστικό βιβλίο είναι της Ιωαννίδου Λοξάνδρα, που μαγειρεύει και στέλνει το πιάτο στη γειτόνισσα. Και μετά η γειτόνισσα στέλνει το δικό της πιάτο. Αποτέλεσμα είναι ότι εκεί ανταλλάσσονται πολιτισμοί στο φαγητό. Και παίρνει ο ένας από τον άλλον. Διαμορφώνεται η πολιτική κουζίνα, όχι η τουρκική κουζίνα, έχει μεγάλη διαφορά, η οποία στην πραγματικότητα έχει αυτό το μείγμα των γεύσεων. Έχει λαδερά πάρα πολλά, φασολάκια, μελιτζάνες, τέτοια πράγματα. Και αυτή την κουζίνα εμείς πήραμε εδώ σαν μετανάστευση. Όσον αφορά τη Σμύρνη, υπάρχει μια συνοχή. Αυτό το οποίο, παραδείγματος χάρη, έχω να σου πω και που δεν ισχύει στην Ελλάδα σήμερα είναι ότι τα σουζουκάκια, τα μικρέικα, την τελευταία στιγμή που ήταν στην Κατσαρόλα μέσα, είχαν μια κούφτα πράσινες ηλιές που εμείς δεν τις έχουμε πια. Εγώ όταν πήγα στη Σμύρνη και το έψαξα, μου το δείξανε και το έκανα. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο γιατί κίμινο, ντομάτα, κρέας και ηλιά ταιριάζουν. Είναι και αυτό που είπε η Δίνα, κάπου η συνταγή εξευγενίζεται μέσα στον χρόνο. Ο μουσακάς είναι Συριάνκα, είναι Ιορδάνικος. Η Συρία, η Ιορδανία. Τι ήτανε, τηγάνιζαν λαχανικά, αλλά όχι μόνο μελιτζάνες και πατάτες, και κολοκυθάκια και κάρωτα και κρεμμύδια και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα βάζανε στη σειρά στη διατέλα, καμπουρτίζανε κοιμά χωρίς ντομάτα, γιατί δεν ήταν εύκολη ντομάτα, το ρίχνανε από πάνω και μετά φτιάχνανε αντί για μπεσαμέλ μία σάλτσα που ήταν γιαούρτι, κίμινο, ξύσμα λεμονιού και λεμόνι. Η οποία είναι πάρα πολύ ωραία και του συστηνή. Τη ρίχναν από πάνω και το φαγητό αυτό λεγόταν μουσαχάν. Είναι ο μπαμπάς. Δεκτών, η ψυχή της ερώτησης για να καταλήξει είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν από μακριά, αλλά μη έχοντας σχέση με καλλιεργημένη γη, πήρανε κάποια πράγματα τα οποία ήταν ήδη υπαρκτά εδώ από αιώνες πριν, γιατί υπήρχαν κάτοικοι οι οποίοι εκεί πέρα καλλιεργούσαν. Βάλανε και το δικό τους το στοιχείο μέσα και τελικά έφτασε να γίνει αυτό που εσείς ονομάζετε τώρα πολιτική κουζίνα προφανώς. Δεν θα ήταν μέρος κάποιος διπλωματίας στο να μην παραχωρούμε, τουλάχιστον να μην παραχωρούμε, αν όχι να διεκδικήσουμε κιόλας το κομμάτι που αντιστοιχεί και σε εμάς σε αυτή την κουζίνα και να μην θεωρούμε ότι είναι ανατολίτικη. Ήταν οι Κύπροι τώρα με τους Τούρκους για τον Παγκλαβά. Πιο γελίο θέμα δεν έχω ξαναδεί. Πάντως εγώ γνώριζα... Θα πούμε σε πόλεμο, ας πούμε για τον Μουσακά. Καλά, για πόλεμο δεν θα είχαμε για Μουσακά, αλλά σημαντικότερα. Εγώ έχω φίλοι από Ιράν, από Περσία δηλαδή, η οποία ασκείται... Είναι η κουζίνα της Ανατολής. Προσπαθέ. Πιο φίνα κουζίνα της Ανατολής. Πράγματι. Η οποία ασκήσει τα αιμάτια της όταν έχουν οι Σαουδάραβες, όταν δεξιώνονται δυτικούς και παρουσιάζουν ένα ολόκληρο μενού το οποίο είναι ιρανικό ως σαουδαραβικό. Τρελαίνονται δηλαδή όταν διαβάζουν τα μενού τους και βλέπουν τα δικά τους φαγητά να παρουσιάζουν τους Σαουδάραβες. Είναι σίγουρα υπάρχουν μεταξύ διαφόρων λαών διεκδικήσεις. Όσον αφορά εμάς το πολιτικό, δεν θα ήταν καλύτερα να μην το αφήνουμε ως ανατολίτικο αλλά ως. Κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Αφού είπαμε τι είναι. Αφού είπαμε τι είναι. Αυτό βέβαια, αν μου επιτρέπετε, είναι μια ανταλλαγή διαπολιτισμική, η οποία χάνεται και στα χρόνια, στο βάθος των χρόνων. Δηλαδή είναι αυτό που συζητήσαμε πριν και είπαμε ότι μπλέκεται η λαογραφία, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, η ιστορία, η αρχαιολογία και καμιά φορά τα όρια δεν είναι διακριτά. Οπότε θεωρώ... Και γιατί να είναι. Δηλαδή, κρατάμε λίγο την ουσία του θέματος και του ζητήματος ότι η ελληνική εθνική κουζίνα είναι μοναδική. Βλέπω μια κυρία που θέλει να κάνει ερώτηση. Καλησπέρα και από εμένα.
Σήμερα είδαμε το θέμα της διπλωματίας της γαστρονομίας, γαστρονομικός τουρισμός κτλ. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, επειδή ασχολούμαι πολύ με τα παιδιά και βλέπω ότι τελικά το όλο πρόβλημα, το να εξάγουμε τη γαστρονομία μας, το κατά συνέπεια και τον πολιτισμό μας, τελικά ξεκινάει και από τη διαπαιδαγώγηση των δικών μας παιδιών. Πού θέλω να καταλήξω. Ασχολούμαι με τα παιδάκια και έχει τύχει σε δημιουργική απασχόληση να συζητήσουμε για το Μαϊντανό και το Άνηθο και υπήρξαν πάρα πολλά παιδιά που δεν ξέρανε ποιος είναι ο Μαϊντανός, ποιος είναι ο Άνηθος. Μήπως τελικά και εμείς οι ίδιοι, οι γονείς, μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία δεν αγαπούν, δεν αγαπάνε τα δικά μας προϊόντα, δεν γνωρίζουν τη δική μας παράδοση. Μήπως θα έπρεπε. Είναι πολύ αυτό που λέτε. Δεν αγαπάνε κανένα προϊόν, ούτε τα γερμανικά προϊόντα αγαπάνε. Γενικά δεν αγαπάνε το φαγητό. Αγαπάνε κάθε τι γρήγορο. Τρελαίνονται να φάνε μια πίτσα ή για παράδειγμα θέλουν να φωτογραφίσουν ένα σούσι που θα φάνε. Α, γι' αυτό δεν φταίνε τα παιδιά. Έτσι. Αυτό. Οπότε, μήπως τελικά περνάμε. Όχι ούτε το Instagram φταίει. Φταίει η εκπαίδευση μέσα από την οικογένεια. Ακριβώς. Διότι σαφώς δεν γίνονται κάποιοι οι οποίοι έχουν το αισθητήριο της γεύσης πιο αναπτυγμένο από τους άλλους. Αν και μερικές φορές τίνω να το πιστέψω γι' αυτό. Τέλος πάντων, αλλά εκπαιδεύεται. Δηλαδή και το. Έναν άνθρωπο τον εκπαιδεύσουμε και 7 χρονών. Και μη σας κάνει εντύπωση που μικρά παιδιά δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν το Μαϊντανό από τον Άνηθο. Εγώ είμαι σε σχολή που μαθαίνουν τα παιδιά πρώτο έτος που θα γίνουν σεφ αύριο. Και είναι 18 χρονών και 19 και δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν. Καλά, ήταν λίγο πιο δύσκολο. Ήταν ο κόλιανδρος με το Μαϊντανό. Ήταν λίγο πιο δύσκολο. Να μην είμαι πολύ αυστηρή. Δηλαδή, κόλιανδρος και Μαϊντανό, το ίδιο. Θέλω να πω, το θέμα είναι τι εκπαίδευση παίρνει το παιδί μέσα από το σπίτι. Πάντως και λένε... 8 χρονών δεν τα ξεχώριζα. Ναι, 18. Γιατί οι σύζυγοι όταν πάνε για ψώνια, ξέρουν. Μπορούμε να πιστέψουμε και οι ίδιοι στα δικά μας προϊόντα περισσότερο, μεγαλώνοντας και παιδιά τα οποία θα γνωρίσουν τις παραδόσεις μας, θα γνωρίσουν την ελληνική κουζίνα και θα την αγαπήσουν λίγο παραπάνω. Και προχωρώ περισσότερο λέγοντας, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει και γαστρονομική παιδεία, δηλαδή τα παιδάκια να αρχίζουν να μαθαίνουν γεύσεις. Στο σχολείο εννοείται. Ναι, ακριβώς. Εννοείται. Όχι, θα έπρεπε να υπάρχει γενικά η όλη φάση σαν γνώση. Τι είναι το προϊόν, τι είναι η παράδοση στη κουζίνα μας, να έχει τη γνώση. Τώρα αν θα γίνει... Ναι, σημαίνει χρήμα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ χρήμα για να βάλει ένα μάθημα στο σχολείο που θα κάνουν γευστικές δοκιμές. Μάθημα. Ποιος θα το κάνει το μάθημα. Εννοείς πιο προσωπικό. Θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο προσωπικό. Ωραία. Ας αφήσουμε το σχολείο. Και λέμε ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και τα παιδιά να ξέρουν να αγαπάνε την ελληνική κουζίνα, την παράδοση και όλα αυτά. Και να τρώνε, λέει, σωστά. Αν ο γονιός δεν τρώει σωστά, γιατί το παιδί να φάει σωστά. Όλα ξεκινάνε από εμάς. Εγώ, ο καθρέφτης μας είναι τα παιδιά. Δύναμο, θα σου πω ότι ο γονιός πολλές φορές δεν σέβεται το παιδί στη διατροφή του. Η εικόνα είναι σαφής που θα σας δώσω. Έχει φακές. Το παιδί δεν τις πολύ συμπαθεί. Για να τις κάνει πιο δελαστικές η μάνα, βάζει κομμάτια φέτα και ένα αυγό μελάτου και τα κάνει κατά έτσι. Και θέλει να το φάει το παιδί αυτό. Και αυτή δεν το τρώει. Γιατί δεν του κάνει ένα φαγάκι στην προσδοκία του. Να είναι λίγο μαλακό, να έχει ελαφριά αρώματα, να έχει ένα ωραίο χρώμα και να πάει βήμα-βήμα. Εννοείται. Αυτό λες ή το άλλο που στα εστιατόρια έρχονται και παραγγέλνουν οι γονείς, ξέρω εγώ, καραβίδες, σαστακό και αυτά, έτσι, ωραία, και στο παιδί να φάει, λέει, κοτόπουλο, να μην φάει ψάρι το παιδί, να μην φάει θαλασσινό, γιατί είναι μικρόλι, δεν ξέρει. Μα πώς τα μάθει. Δηλαδή, φταίμε εμείς, τα παιδιά μας γίνονται κάθε εικόνα και κάθε ομοίωση. Μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Άρα, σε εμάς, στην οικογένεια είναι όλο το βάρος για να φτιάξουμε ανθρώπους οι οποίοι να καταλαβαίνουν τη γεύση. Γιατί πώς θα καταλάβεις τη γεύση αν δεν γεύεις διαφορετικά φαγητά. Υπάρχουν μαμάδες που κάθε μέρα κάνουν πατάτες γεννητές τα παιδιά. Και πώς γίνεται να αγαπήσουν και τις γεύσεις, αν δεν τις ανακαλύψουν μέσα από το σπίτι. Α, έτσι, με αγάπη, με ομαδική δουλειά μέσα στο σπίτι, όλη η οικογένεια να βάλει τα υλικά κάτω, να τα χρησιμοποιήσει, να τα γευθεί. Νομίζω ότι είναι και να τρώνε μαζί την Κυριακή και αυτά. Να υπάρχουν δηλαδή και κάποιοι κανόνες στα σπίτια. Υπάρχουν σπίτια που ο καθένας τρώει ό,τι ώρα γυρίζει.
Δεν βάζουν τραπέζι κοινό. Δεν γίνεται αλλιώ. Ελάτε να συνεχίσουμε. Δεν γίνεται την Κυριακή να φάνε όλοι μαζί. Μόνο την Κυριακή, αλλά όμω. Την Κυριακή, το Σάββατο το βράδυ. Το Σάββατο βράδυ θα βγει μαμά και ο παπάς. Θα βγει μαμά και ο παπάς. Ο παπάς κολλάει άλλη ώρα, η μαμά κολλάει άλλη ώρα. Δεν το έχουν κατανοώ. Άλλη ώρα, δεν το έχουν κατανοώ. Εγώ στα παλιά τα χρόνια που η μάμα μου δεν δούλευε και τα λεπτά, τρώγαμε οικογενειακά κάθε μεσημέρι. Γυρίζαμε το σχολείο. Εντάξει, το μεσημέρι είναι δύσκολο, αλλά ξέρω το βράδυ. Θα βρεθεί κάποια στιγμή η οικογένεια. Χάθηκε. Ευχαριστώ. Έχετε παιδιά εσείς. Έχετε μικρά παιδάκια. Ένα κοριτσάκι. Ωραία, οπότε ξέρετε πώς θα το εκπαιδεύσετε γευστικά. Ούτως ή άλλως η γεύση, το είπαμε χιλιάδες φορές απόψε, έχει μνήμη. Το παιδί θα ψάξει σαν ενήλικας να βρει αυτό που μεγάλωσε. Και μνήμη και αναμνήσεις γενικά. Πρέπει να το δημιουργήσεις όμως αναμνήσεις. Πρέπει να μυρίσει το σπίτι κανέλα για να αγαπήσει όλη αυτή την ιστορία. Γιατί αισθάνεται ασφάλεια. Γιατί αγαπάμε το φαγητό της μαμάς και δεν παίζετε. Εγώ έχω πολλά κοριτσιά που μου γράφουν στο site. Και πάντα ρωτάνε, μα έχω πρόβλημα κύριε Νικολάου, ο καλός μου λέει της μαμάς του είναι καλύτερο το φαγητό, το οποίο είναι χάλια. Λέω, ωραία αγάπη, μην παίζεις το φαγητό της μαμάς του, είναι το καλύτερο, γιατί είναι μαμά του, αφού την αγαπάει. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, εδώ είναι συναισθηματική ασφάλεια, είναι αγάπη, δεν παίζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο για μια πολύ σύντομη ερώτηση. Διαπιστώνω σήμερα από την κουβέντα μας, που παρόλο που προέρχομαι από εντελώς διαφορετικό χώρο, marketing, βλέπω οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλεστεί για να μας μιλήσουν, δεν είναι απλώς πετυχημένοι μάγειρες, επιχειρηματίες, αλλά έχουν ένα background σε όλη την γνώση της γαστρονομίας, της ακριβώς, της διατροφής θα το έλεγα. Βλέπω λοιπόν ότι αυτό το background είναι η λέξη που θέλω να εστιάσω. Μήπως λοιπόν αυτή η υποδομή πρέπει να αναζητηθεί και να δημιουργηθεί, όπως είπε πολύ έτσι πραγματικά ευστοχότατα η προηγούμενη κυρία, να μπουν μαθήματα στα γυμνάσια, λύκεια, βιβλία των ανθρώπων που είναι καταξιωμένοι, αλλά όχι απλώς μάγειρες, διότι και ο κύριος Μαμαλάκης είναι ένας θρύλος στη γαστρονομία και η κυρία Νικολάου είναι διαπρεπής και πετυχημένη, αλλά είναι πολυσχεδείς και οι δυο τους. Δηλαδή πρέπει... Το θέμα είναι ότι δεν περνάει από τη χέρι μας. Ήθελα λοιπόν να πω και στα ξένα πανεπιστήμια να υπάρξουν βιβλία για την ελληνική διατροφή, το ελληνικό, τα συστατικά και τι προσπάθειες θα μπορούσαμε να κάνουμε, να οδηγήσουμε τα πράγματα έτσι ώστε όταν τελειώνει 18 χρονών ένας νέος, γιατί θα μου πείτε δεν υπάρχει πετρέλαιο στα σχολεία και εγώ θέλω να μπει μάθημα. Επί Νέας Δημοκρατίας ήταν υπουργός παιδείας ένας που ήταν από την Ξάνθη. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Και πώς... Στυλιανίδης. Λοιπόν, είχα κάνει μια συνεργασία. Τότε δούλευα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Είχαμε πλέξει και τη Λίο Μπερνές, μια διαφημιστική εταιρεία. Και μπήκα κι εγώ μέσα να κάνουμε μια εκστρατεία εναντίον της παιδικής παγισσαρκίας. Και η Λίο Μπερνές είχε τη δύναμη να ζητήσει ραντεβού από τον υπουργό για να μας βοηθήσει να μπούμε στα σχολεία να το δείξουμε. Γιατί κάναμε βίντεο διάφορα. Όση σημασία δώσατε εσείς που δεν είσαστε εκεί, αν τόσο σημασία δώσανε και αυτοί. Ο ένας τηλεφωνούσε, ο άλλος ξυνότανε, ο άλλος έφευγε, έβαινε και τα λοιπά. Τα ίδια, να πω κάτι σε αυτό που λέτε, τα κιλά του Στυλιανίδη δείχνουν ότι αν θα έδινε αξία σε αυτό το πράγμα. Γιατί εννοείται ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βγήκε ποτέ ούτε στο χωράφι να δουλέψει, και το συγκεκριμένο λέμε τώρα. Και συγγνώμη που θα το πω και παρεμβαίνω έτσι. Δεν μπορείς να μάθεις τα παιδιά κάτι που δεν δουλεύεις ο ίδιος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή κάτι που είναι μόνο θεωρητικό και δεν είναι και πρακτικό. Γιατί σε αυτό που λέτε τώρα, θέλω να προσθέσω και κλείνω, να μην κουράζω. Τα παιδιά στο γυμνάσιο Λύκειο δεν θα ντρέπονταν να γίνουν πέραν του σεφ που τώρα είναι μόδα και κτηνοτρόφοι και να πίζουν γιαούρτι και να αρμέξουν μια αγελάδα. Γιατί, δηλαδή, το κομμάτι της διατροφής μας, μάλλον, ναι,
το ξεκινάμε από ένα... Έχετε παιδιά και σε τι ηλικία είναι, αλλά... Ναι, έχω. Έχω ένα κοριτσάκι. Ναι, σωστά το θέτετε, αλλά τώρα στην κρίση δεν θα ήταν άσχημο να είναι από τους παραγωγούς που με μάρκετινγκ θα ξέρουν να κάνουν κάτι. Πάρα πολλοί νέοι αυτή τη στιγμή γυρίζουν στα κομμάτια του πατέρα τους και του παππού τους και μάλιστα προχθές είδαμε στον Αλφα μια περίπτωση που ήταν εδώ στην Χαλκιδόνα, ένα παιδί με 1000 πρόβατα, 34 χρονών. Έτσι. Ναι, αλλά εκεί δεν βρέθηκε το κράτος να τον ενισχύσει, να τον κάνει έναν... Ναι, τελικά μάλλον είναι αφανές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, έχει περάσει και η ώρα, δίνεται όλοι ένα θεωρητικό πλαίσιο που είναι και η ευχή μας, ουσιαστικά, η χώρα αυτή να απεγκλωβιστεί από νοοτροπίες και να μπορέσουμε λίγο να πάρει μπροστά η μηχανή και να προχωρήσουμε. Πάντως δεν δείξαμε όσο έπρεπε το φαγητό στη διπλωματία τη διακρατική. Ναι, σαφώς την επόμενη φορά θα έχουμε τη δυνατότητα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και με άλλη θεματολογία και ίσως και άλλη προσέγγιση. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Ηλία Μαμαλάκη, την κυρία Ντίνα Νικολάου. Ήταν μια συζήτηση πλούσια νοημάτων. Θέλω να σας ενημερώσω για την επόμενη εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας που θα είναι στις 5 Απριλίου, ένα κονσέρτο της κυρίας Βούλας Αμυραδάκη στο Ίδρυμα Κατακουζινού. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ το Ίδρυμα του Ελληνικού Κόσμου που μας παραχώρησε δωρεάν και ευγενικά την αίθουσα να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση. Το κτήμα Εύχαρης που μας παραχώρησε κρασάκι, βγαίνοντας να πιείτε το λευκό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όλους εσάς που ήσασταν έτσι σήμερα κοντά μας και στηρίζετε τις δραστηριότητές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι. Καλό σας βράδυ.